Καλώς ήρθατε στο μαγκαζίνο Life και σήμερα, καλό Σάββατο να πούμε, ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο και έτσι κι εμείς δυναμικά θα ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή και το Σαββατοκύριακο αυτό. Δώρα και σήμερα ασφαλώς, γι' αυτό βρίσκουμε εδώ. Πολύ ωραία ρολόγια από την εταιρεία Ferendi, να σα και αυτό που φοράω εγώ σήμερα. Σήμερα διάλεξα ένα λιλά μοβ. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-55-50-550, για να παίξουμε μαζί το μουσικό quiz με τον Στέφανο. Λοιπόν, και τι δεν θα κάνουμε σήμερα. Θα δούμε ποιοι λένε ότι ανθρωπιστική βοήθεια δεν γίνεται με λεφτά άλλων, αλλά πρέπει να το χρηματοδοτείς ο ίδιος ή ίδια. Θα δούμε ποιοι το λένε αυτό και όχι μόνο το λένε, αλλά και το κάνουν. Θα έχουμε κοντά μας έναν πολύ γνωστό εκπαιδευτή σκύλων για να μιλήσουμε όλα γύρω από αυτά που πρέπει να ξέρουμε για τα σκυλιά μας, για τους καλύτερους φίλους μας, που είναι τα κατοικίδια ζώα. Θα μαγειρέψουμε, θα συζητήσουμε, έχουμε πολλά θέματα να δούμε σήμερα, θα φτιάξουμε κοσμήματα. Δεν ξέρω, τώρα θα πρέπει να σας διαβάσω όλη τη σκαλέτα μου για να σας πω τι θα κάνουμε σήμερα. Πάμε όμως τώρα στον... Όχι. Πριν πάω στον καναπέ, επειδή φτιάξαμε ένα βίντεο, θα ασχοληθούμε μετά με το θέμα αυτό, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα. Για πάμε να δούμε ένα βιντεάκι που κάνανε οι συνεργάτες μου. Σε αυτό το show, τα μεγάλα ονόματα κάθονται σε ηλεκτρική καρέκλα. The Voice. Κάνω μπουγάδα, πω θα στεγνώσουν, άραγε, τι θα κάνω. Της Μελίνας είναι αυτό και δεν βγαίνει και πώς θα το παλέψω εγώ αυτό μέχρι αύριο να στεγνώσει. Κεντρική παρουσιάστρια σου λέει στο The Voice, να την προσέχουμε. Τι έχει εδώ, αυτό του Αντωνάκη, τον Αντωνάκη τον ακούγαμε χρόνια. Αχ, Αντώνη, βάλε λίγο, έλα βοήθα λίγο, αυτά είναι, να, έλα, πάρε. Το δεσποινάκι. Πολύ make-up έχει, πολύ make-up τις βάζουνε. Πολύ βλέπεις. Τι να κάνεις και εσύ βρε δεσποινά μου, είσαι τη σκοτούρα σου με τη Μελίνα. Και ο Μιχάλης. Μιχάλης. Τι έχει εδώ. Πω, ναι. Πρέπει να πάρεις λίγο απόσταση να πλύνεις το Μιχάλη. Ναι, κάτι μου έρχεται, ναι. Αχ, χλωρίνη να βάλω. Κοσμητικό δεν έχει. Θα στεγνώσουν άραγε, θα προλάβω για αύριο. Τι θα κάνω, γιατί δεν φοράνε άλλα ρούχα και φοράνε τα ίδια. Θεέ μου, μη βρέξεις, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Για πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Λοιπόν, θα το σχολιάσουμε αργότερα. Θα πούμε για όλο το παρασκήνιο γύρω από το talent show The Voice, γιατί έχουν προκύψει πολλά και νομίζω ότι αυτό το show θα μας δώσει έτσι πολλές πληροφορίες στα επόμενα επεισόδια, αλλά σήμερα έχουμε διάφορα να πούμε και να δείξουμε και σίγουρα πρέπει να σχολιάσουμε και κάτι που έχει να κάνει και με το βίντεο αυτό που έκανε ο Στάθης. Πάμε όμως τώρα στον καναπέ, διότι εκεί θέλω να καλησπερίσουμε τον Κώστα Ζουράρη. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, η αρχισυντάκτρια μου διάλεξε έναν τίτλο για σας. Ο ανατρεπτικός Κώστας Ζουράρης. Είστε ανατρεπτικός. Κυρίως με ανατρέπουν. Δηλαδή. Με διώχνουν, με απολύουν. Κάπως έτσι, ναι. Άρα είμαι ανατρεπτικός ή ανατρέψιμος. Ναι. Αλλά δεν αισθάνεστε διωγμένος. Ξέρεις αυτά που λέω και κάνω. Είναι πολύ παλιά πράγματα και επειδή αυτά τα εξυγχρονιστήρια, τα σούργελα του post-modern και τα λοιπά, νομίζουν ότι σαν τένεκέδες ξεγάνουν ότι είναι καινούρια, τα δικά μου θεωρούνται ανατρεπτικά, ενώ αντιθέτως είναι σταθερά.
αυτά που λέω. Λοιπόν, εμείς σήμερα θα σας ταξιδέψουμε μέσα από την εκπομπή γύρω από διάφορα θέματα που μας απασχόλησαν την περασμένη εβδομάδα. Και επειδή μας έχετε συνηθίσει να μην φοβάστε να πείτε την γνώμη σας, θα θέλουμε έτσι το σχόλιο σας για όλα αυτά που τουλάχιστον έτσι κάνανε εντύπωση σε μένα και τους συνεργάτες μου όσο αφορά και τα τηλεοπτικά. Γιατί φαντάζομαι ασχολείστε και με την τηλεόραση και με το τι γίνεται γύρω μας. Ναι, άτσαλα. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Δηλαδή, ξαφνικά χάνω επεισόδια. Το ότι μπορεί η Εκκλησία να ασχολείται με τηλεοπτική εκπομπή, πώς σας φαίνεται? Η Εκκλησία οφείλει να ασχολείται με τα πάντα. Διότι είναι κοινωνία, είναι μέσα στην κοινωνία. Πάντως βλέπει τηλεόραση η Εκκλησία. Πολύ. Και μάλλον βλέπει πολύ τηλεόραση ο Μητροπολίτης Άνθιμος, της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι έχει τηλεόραση ανοιχτή όλη την ώρα. Δεν πρέπει να κάνει τα πάντα. Ναι, πολύ ζωηρός. Δεν πρέπει να χάνει επεισόδιο, και ειδικά από την αγαπημένη του εκπομπή, του Ράδιο Αρβίλα. Όπου η Ράδιο Αρβίλα, στο πλαίσιο της σάτυρας, προέβαλε ως εκπομπή ένα βίντεο με αφορμή το εξώφυλλο που αφιέρωσε το περιοδικό Rolling Stone στον Πάπα Φραγκίσκο. Και αντί για τον Πάπα Φραγκίσκο, βάλανε κάποιους εκπροσώπους της Εκκλησίας. Να κάτι. Ο Μητροπολίτης Άνθιμος τώρα αισθάνθηκε ότι είναι στην αρμοδιότητά του επειδή η Ράδιο Αρβίλα γυρίζουν, ας πούμε, την εκπομπή στη Θεσσαλονίκη. Όχι, μάλλον θεώρησε ότι είναι αρμοδιότητά του να απαντήσει, επειδή έβαλαν τον ίδιο και τον σατήρησαν. Και μάλιστα βγήκε κανένα δηλώσεις και είπε ότι αυτό είναι δημοσιογραφική αλητεία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τα. Θέλετε να πάμε λίγο? Γιατί εγώ δεν το έχω δει, ομολογώ. Οπότε. Πότε ήταν? Για πάμε, πάμε να το δούμε μαζί, γιατί ούτε εγώ το έχω δει. Πάμε να δούμε πρώτα το απόσπασμα από την εκπομπή Ράδιο Αρβίλα. Η Εκκλησία της Ελλάδος περνά στην επικοινωνιακή αντεπίθεση με πρωταγωνιστές μερικά από τα ιερά τέρατα της εκκλησιαστικής showbiz. Η σκηνική παρουσία και η πύρινη στίχη του Μητροπολίτη Κονίτσης Ανδρέα τον έφεραν στο εξώφυλλο του pop και rock. Γιατί είναι popular, αλλά και ακλόνητο σαν βράχος. Rock. Στο περιοδικό Μαστορέματα έγινε εξώφυλλο ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου Εφρέμ. Γιατί είναι μάστορα στο real estate, αλλά κάνει και μερεμέτια στο μοναστήρι. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος αποδεικνύει στο εξώφυλλο του Men's Health ότι κάτω από το φαρδί ράσο κρύβεται ένα τέλεια γραμμωμένο σώμα. Ο Αμβρόσιος Καλαβρίτων δείχνει την παιδική του ψυχή στην Σούπερ Κατερίνα, εξηγώντας τους λόγους που θεωρεί γλυκιά ελπίδα τη Χρυσή Αυγή. Ενώ ο Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείς κάνει άνοιγμα στην κοινότητα των ομοφιλοφίλων με μία συνέντευξη στο Man to Man και δηλώνει ότι είπα περασμένα ξεχασμένα. Ελάτε όπως είστε. Εκκλησία της Ελλάδος. Άρων το περιοδικό σου και περιπάτη. Ο Μητροπολίτης Σεραφείμ δεν ήταν πολύ ωραίος, έτσι. Έτοιμος για τον Blue Eye. Και ο Άνθιμος ήταν πολύ ωραίος στο Man's Health. Αλλά... ο Σεραφείμ ήταν... ο Σεραφείμ στο Man to Man. Τι έπαθες? Κυρίες και κύριοι, κλαίει. Μάλιστα. Αυτό παίχτηκε στην εκπομπή Ράδιο Αρβίλα. Εντάξει, και ο Άνθιμος νομίζω ότι δίνει λαβή για σχόλια. Και είναι και αγαπημένο παιδί, το Ράδιο Αρβίλα. Και γενικά νομίζω ότι του αρέσει και, στον ίδιο να ασχολούνται μαζί του. Νομίζω ότι τον ξέρετε λόγω Θεσσαλονίκης, έτσι. Βεβαίως. Δεν είναι κάτι που του αρέσει και τα μέσα και όλα αυτά. Ναι, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο σίγουρα. Είχαμε ένα συνέδριο τον Μάιο για τα... για τα βιβλία των θρησκευτικών που θέλανε να τα αλλάξουν, το πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κλπ. Και είπα με το Σαχλαμαριστάν που επικρατεί σε αυτά, με όλα αυτά τα σούργελα κτλ. Τον τρίτο και καλύτερο μου γάμο, και ήταν μπροστά ο Άνθιμος. Τον φυλάω για να παντευτούμε στο φανάρι, εγώ και ο Άνθιμος. Ξεραθεί στο γέλιο ο Άνθιμος. Είναι δεκτικό στο χιούμορ, δηλαδή. Λοιπόν, για πείτε μου κάτι όμως τώρα. Η Εκκλησία θα έπρεπε, ο Μητροπολίτης Άνθιμος θα έπρεπε να ασχοληθεί με μια τέτοια εκπομπή, με μια σάτυρα. Δεν το βάζει τέτοιες ενέργειες, είπε, ότι πρέπει να πατάσσονται. Ότι και καλά ήταν πολύ προσβλητικό. Είπε ότι είναι δημοσιογραφική αλητεία αυτό που έκαναν. Πάμε να δούμε και αυτό τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Άνθιμου στο dogma.gr. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο από τη συγκεκριμένη εκπομπή της τηλεοράσεως και από ικανού χρόνου έχω καταλήξει ότι πρόκειται περί αλητείας της δημοσιογραφίας και γι' αυτό και δεν δίνομαι πάντοτε σημασία σε αυτά τα οποία αυτοί προσπαθούν να γελιοποιήσουν. Τώρα έχει σειρά Μητροπολιτών αυθαιρέτως
και αυθαιρετή, νομίζω ότι έχουμε και δικαίωμα και υποχρεώσει να ζητήσουμε ακόμη και δικαστική προστασία ή δηλαδή να καταφύγουμε στα ποινικά δικαστήρια. Διότι τέτοιες ενέργειες πρέπει να πατάσσονται, απαρχής και με νόμιμες διαδικασίες παρά με δηλώσεις οι οποίες δεν ικανοποιούν μερικές φορές. Το σχόλιο σας. Εγώ είμαι με το συναμφότερο, διότι εγώ είμαι φαν του Παναγιωτάτου, του Ανθίμου και φαν των Αρβιλάδων. Μπορέσουν, ναι. Τι θα ψηφίσετε τώρα? Να ξέρετε, παιδιά μου, όταν θα μεγαλώσετε σιγά σιγά, ότι πολλές φορές στη ζωή συνηθέστατα και οι δύο παραδείγματος οι αντίδικοι, οι συγκρουόμενοι, και οι δύο έχουν δίκιο ή μπορεί και οι δύο να έχουν άδικο. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, ο καθένας και η Αρβίλα και ο Άνθιμος έχει το δίκιο του. Νομίζω ότι εκεί και ερχόμαστε πάλι στο θέμα αυτό, ότι μέχρι πού πάει η σάτυρα. Δηλαδή, έχουμε ακούσει πολλές φορές να ανοίγει αυτή η συζήτηση και εντάξει, ακριβώς συμπέρασμα δεν έχουμε βγάλει. Το θέμα είναι, εσείς πιστεύετε ότι η σάτυρα πρέπει να χτυπάει και, ακόμα και την πόρτα της εκκλησίας και τους, των εκπροσώπων της? Ναι, ότι χτυπάει. Και πρέπει, τα παιδιά αυτά είναι και πολύ ευαίσθητα και πολύ καλλιεργημένα και πολύ πλακατζίδικα και έχουν πολύ αγάπη και στην πατρίδα και στην παράδοση που κουβαλάει η πατρίδα, δηλαδή και στην παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η σάτυρα μπορεί καμιά φορά να ξεφεύγει και στον Αριστοφάνη ξεφεύγει. Επειδή σαν Έλληνες και σαν νοοτροπία το έχουμε κάπως διαφορετικά, ότι την Εκκλησία δεν την αγγίζουμε. Όχι, την αγγίζουμε. Γιατί όταν λέμε και ο Άγιος θέλει φοβέρα. Οπότε και ο Άνθιμος θέλει τη φοβέρα του. Ναι, δηλαδή όταν λέει ο λαός ότι και ο Άγιος θέλει φοβέρα ή ότι το πολύ το Κύριε λέει στον το βαριέται και ο παπάς, σημαίνει ότι έχουμε μία ενεργό σατυρική διάθεση και με την Εκκλησία, ακριβώς επειδή την αγαπάμε και την αισθανόμαστε ότι είναι δικό μας. Εσείς γιατί δεν μιλάτε, έχετε μιλήσει. Και ήθελα απλά να συμπληρώσω. Εσύ να μην λες, σου έδωσα το λόγο. Αχίλια, συγγνώμη. Λέγε. Να είστε καλά. Θεωρώ ότι δεν είχαν κάποια πρόθεση να προσβάλλουν. Απλά σατερίζουν. Είναι μια σατερική εκπομπή. Εντάξει, όμως αυτό γίνεται. Ναι, εμένα μου φάνηκε ελαφρύ το. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι και κάτι που συνηθίζεται. Το κάνουν. Λέει, οι δυο τους, η Ράδιο Αρβίλα και ο Μητροπολίτης Ανθιμός έχουν μια αγάπη μεταξύ τους. Ένα φλερ. Μα στο εξωτερικό υπάρχουν εκπομπές που συζητάνε και σχολιάζουν απίστευτα πράγματα, όχι τόσο καλά, είτε για την Εκκλησία είτε για πολιτικούς. Και δεν υπάρχει καμία τέτοια αντίδραση. Για τους πολιτικούς πολύ καλά κάνουν και άλλα να κάνουν και λίγα κάνουν. Το θέμα είναι ότι θέλαμε έτσι το σχόλιο του κυρίου Ζουράρη όσο αφορά την Εκκλησία. Λοιπόν, οπότε είστε υπέρ. Για πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στα talent show την περασμένη εβδομάδα και ασφαλώς αφού πέρασε και τελείωσε το dancing. Τέλειωσε, βγήκε ο Ισαΐας που το είχαμε πει. Όπως το είχαμε πει εμείς εδώ. Ακριβώς. Αλλά το The Voice συνεχίζει. Συνεχίζονται οι οντισιόν. Αυτή την εβδομάδα έτσι μας κάνανε κάποια πράγματα αίσθηση, γιατί για κάποιους φαινόντουσαν ότι είναι πράγματα τα οποία έχουν στηθεί, να το πω έτσι. Κάποιες άλλες φωνές μας άρεσαν, κάποιες άλλες παίκτριες τα βάλαν με τους κριτές. Πρώτη φορά είδαμε κάποια παίκτρια ή κάποιον παίκτη να ανταπαντά. Και γενικά ήταν μια έντονη εβδομάδα. Mm-hmm. Είχαμε και μια τραγουδίστρια η οποία πήγε να διαγωνιστεί για να περάσει, την οποία την ξέραμε. Και την ήξερε και πολύ καλά και ο Αντώνης Ρέμος. Και οι κριτές. Ακριβώς. Και ειδικά ο Αντώνης Ρέμος. Μιλάμε για την... Για την Τζορτζίνα. Ναι. Την Τζορτζίνα Καραχάλιου, σωστά. Μία τραγουδίστρια που την γνωρίσαμε και πέρυσι στο διαγωνισμό της Eurovision, πριν πάει το τραγούδι μας, όπου διαγωνίστηκε και αυτή, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Για πάμε λίγο να δούμε τι έγινε εκεί με την εμφάνιση της Τζορτζίνας Καραχάλιου.
Συγκλονιστική φωνή. Θεωρείτε πως αυτή η κοπέλα σε σχέση με όσα έχουμε δει είναι άδικα στο The Voice? Όχι βέβαια. Είναι συγκλονιστική. Α, δηλαδή και να πιάσουμε όλο αυτό το οποίο στο κάτω-κάτω δεν απαγορεύει από τους κανονισμούς του παιχνιδιού. Παιδιά, συγγνώμη, τι δηλαδή, είπε. Γιατί δουλεύει με τον Αντώνη Λάμο και επειδή. Παιδιά, μπορεί να μια... δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι ξαφνικά τη βλέπει μπροστά του. Βέβαια έχει φωνάρα. Βέβαια την έχουμε ξανακούσει. Έχει σπουδαία φωνή. Είναι σπάνια φωνή. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά δεν μπορεί να πα ένα talent show. Είναι ο άνθρωπο που συνεργάζεται και ξαφνικά γυρίζει και βλέπει και λε Αϊ Τζορτζίνα. Συγγνώμη, επειδή δηλαδή είναι coach ο Αντώνη Λάμο. Γυρίζανε και οι τέσσερι έτσι αν και την ξέρουν και οι τέσσερι. Είναι ένα πρόσωπο που το ξέρει. Και εμείς το ξέρουμε. Ο Αντώνης κάθε βράδυ ακούει τη φωνή της και ξαφνικά γυρίζει και κάνει «Α, είσαι κι εσύ εδώ, δουλευόμαστε». Μπορεί να είναι τόσο άνθρωπη. Γιατί δεν ασχολείται. Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι δεν έπρεπε να πάει η Τζορτζίνα και δεν έπρεπε να τη δεχτεί ο Αντώνης? Γιατί αυτό είχε πει και του Αντώνη, για το οποίο θα είμαι εκεί. Πάντα το κουμπί! Όταν πήγε ο Δήμος Μπέκε, ο οποίος έχει τραγουδήσει και έχει κάνει φωνητικά σε όλους. Με τους πάντες. Ο Δήμος Μπέκε, άλλο παράδειγμα. Έχει κάνει στο CD της Δέσποινας, του Αντώνη. Έχει συνεργαστεί και νομίζω και με τον Μιχάλη, αν δεν κάνω λάθος. Και ξαφνικά ακούνε μια φωνή. Αγόρι μου γλυκό, δεν τα απαγορεύει. Αλλά δεν ξέρουν ότι είναι ο Δήμος. Κανείς δεν μπορεί να τα απαγορεύει. Αγόρι μου γλυκό, υπάρχει κανονισμός που τα απαγορεύει. Παιδιά, δεν σας είπα να το απαγορεύσει, αλλά δεν μας δουλεύουν ότι δεν κατάλαβαν τη φωνή. Να ρωτήσω κάτι. Τα επεισόδια αυτά πότε έχουν γυριστεί? Έχουν γυριστεί πριν κανένα 1,5 μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε συνεργαζόντουσαν ήδη. Ναι, ήταν μαζί. Λέω, γιατί μήπως, ας πούμε, ξέρω, δεν είχαν ξεκινήσει. Όχι, μα το είπε ο... Ο Αντώνης δεν το έκρυψε, τι Τζορτζίνα το έκρυψε. Παιδιά, ναι, εντυπωσιάστηκε. Όχι, δεν σου λέω εγώ. Ξαφνικά γυρίζει καρέκλα και λέει «Α, η Τζορτζίνα». Ωραία να σου πω κάτι. Ο Αντώνης δίπλα του έχει και άλλους τρεις coaches, οι οποίοι γυρίζουν ταυτόχρονα και βλέπουν. Βλέπουν όμως όταν ο άλλος, μα δεν βλέπουν όταν ο άλλος... Όταν πατάει το κουμπί. Ναι, αλλά θα σου πω κάτι, κανονικά δεν θα πρέπει να έχει ένα τυχάκι, λέμε εγώ τώρα, να μην βλέπουν αν γυρνάει, γιατί έτσι τους βλέπεις κιόλας ότι κοιτάνε όταν ο άλλος πατάει. Ή συνειδητά δεν πατάει ο άλλος, ή συνειδητά πατάνε όλοι. Φυσικά, ο Μιχάλης και με τη Δέσποινα συνεννοούνται αν θα πατήσει το κουμπί. Το έχουμε δει και στα επεισόδια. Και να σου πω και κάτι. Παντού όλο το κόσμο λέει προβάλλεται το voice το ίδιο πράγμα κάνουν. Και γιατί η Τζορτζίνα επέλεξε τον Αντώνη Ρέμο? Συγγνώμη, Στάθη. Εσύ ποιον θα επέλεγες? Κύριε Ζουραρή. Βέβαια, το συνεργάτη. Το The Voice το έχετε δει? Όχι. Το βλέπετε. Τώρα. Ό,τι είδα, ναι. Λοιπόν, το The Voice είναι ένα talent show. Δεν έχετε δει καθόλου, δεν έχετε αυτό, ακούσει. Αυτό, καθόλου. Λοιπόν, είναι είχα ένα καινούριο πριν από τρία χρόνια talent show. Τα χορευτικά. Τα χορευτικά. Λίγο. Τέλειωσε. Μας πάει τέλειωσε αυτό. Και νομίζω ότι δεν θα το ξαναδούμε. Δεν θα υπάρξει κι άλλο από ό,τι καταλαβαίνω. Θα το και μετά, είπε ο κύριος Λάτσιος, θα το συζητήσει. Θα βρούμε κι άλλο στάρ. Ωραία. Λοιπόν, γιατί γελάς, Έλενα? Θεωρώ ότι τους έχουμε εξαντλήσει τους στάρ. Αυτό είναι διαγωνισμός φωνής, δηλαδή. Αυτό είναι διαγωνισμός φωνής, όπου οι κριτές δεν βλέπουν το διαγωνιζόμενο και ακούνε μόνο. Οπότε αυτό, αν θέλετε, έχει ως προτέρημα ότι δεν παίζει ρόλο η εμφάνιση, ξέρω εγώ, και το σύνολο, ας πούμε, της εικόνας, αλλά μόνο και μόνο η φωνή. Γι' αυτό λέγεται The Voice. Ναι. Ενώ στην περίπτωση της επόμενης παίκτριας, πώς να την πούμε, τραγουδίστρια, παίκτριας, υπήρχε απόρριψη, δεν γύρισε κανείς, δεν την επέλεξε κανείς για το γκρουπ του. Και νομίζω ότι για πρώτη φορά, έτσι, σε αυτό το talent show, είδαμε μια έντονη αντίδραση. Εγώ είδα το The Voice εκείνο το βράδυ και η αλήθεια είναι ότι ξαφνιάστηκα πως η κοπέλα όντως έτσι υποστήριξε αυτό που πίστευε, δήλωσε αγανακτισμένη, στενοχωρημένη, απογοητευμένη και όλα αυτά. Γιατί η βαθμολογία μετά... Ότι δεν τη δεχτήκανε. Για πάμε να το δούμε, αφού δεν το έχετε δει κι εσείς. Ωχ, μην μας κοιτάς έτσι αγάπη μου, μη στεναχωριέσαι. Ήθελες να συνεχίσεις όμως το παιχνίδι, ε. Αλλά δεν είναι, να σου πω κάτι. Πώς είναι το όνομα σου, πες μου λίγο. Παναγιώτα Καυσάλη. Θυμώσει η Παναγιώτα. Να υποθέσω ότι αγαπάς πολύ το τραγούδι και ότι ασχολείσαι με τραγούδι είναι επαγγελματικά ή επαγγελματικά. Τραγουδάς κάπου επαγγελματικά? Ασχολούμαι μόνη μου από όταν ήμουν 6 χρονών. Πηγαίνω σε καραόκε, σε γιορτές σχολείου μου, τραγουδάω σε φίλους μου. Δεν έχω κάνει κάτι επαγγελματικά, δεν έχω κάνει μαθήματα φωνητικής. Το ονειρεύομαι όλη μου τη ζωή και απλά με πήγε πίσω το ότι ήμουν παραπάνω κιλά. Με είχε πάει πίσω στην αυτοπεποίθηση. Ήμουν η τρίτη φορά που προσπαθώ να μπω σε ένα τέτοιο show. Και είχες παραπάνω κιλά? Ήμουν 90 κιλά στο X Factor και 80 κιλά στο Greek Idol. Ωραία, και εσύ πιστεύεις ότι τα κιλά είναι που παίζουν ρόλο ή εμφάνιση? Αυτή τη φορά όχι. Στα υπόλοιπα ναι. Τις υπόλοιπες φορές δηλαδή θεωρήσεις ότι τα κιλά ήταν αυτά που σε κρατήσανε πίσω?
Ναι, γιατί επηρεάζει και την αυτοπεποίθησή μου. Να σου πω κάτι. Πρέπει να νιώθουμε καλά με τα. Καταρχήν να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Αυτό είναι πρώτο μάθημα στη ζωή. Πλέον νιώθω γιατί... καλά, απλά περίμενα να το μεταφέρω αλλά... και σε εσάς. Και... Ωραία. Δεν είναι σκοπός ζωής ένα παιχνίδι στην τηλεόραση. Σκοπός ζωής είναι η ψυχή μας να μπορεί κάθε μέρα να εκφράζεται μέσα από τα τραγούδια μας και μέσα από, την... από τη δουλειά και μέσα από το θέλω μας ότι βάζεις ένα στόχο. Ο στόχος είναι σκοπός ζωής σου. Μην αγχώνεσαι, χαλάρωσε. Απόλαυσε αυτή τη στιγμή, γιατί εδώ δεν βλέπω να την απολαμβάνεις. Μη στεναχωριέσαι και να είσαι. Αυτή τη στιγμή της απογοήτευσης, όχι. Και ξέρετε κάτι, έχετε δίκιο. Εντάξει, αλλά... να ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα είναι η στιγμή σου. Παραγιώτα, αυτό μόνο για, το έχω ξανακούσει αυτό. Πριν 3 χρόνια έχω το ίδιο πράγμα. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Είναι μια καλή αρχή. Όπως και να έχει, δηλαδή αρχή... σε βλέπει ο κόσμος, δεν είναι γνωρίζουμε το τέλος, εσάς και είστε μια βοήθεια. Ξέρεις μας πηγαίνετε κάτι... λίγο μπροστά. Ξέρετε πόσα παιδιά έχουν ταλέντο και δεν τα έχει ακούσει κανένας. Μα γι' αυτό ακριβώς όμως είστε εδώ πέρα, στο Voice. Γι' αυτό ακριβώς. Εδώ ήρθε όλα τα παιδιά που έχετε καταπληκτικές φωνές. Κάποια παιδιά όμως είναι στη στιγμή τους, αυτοί ακριβώς φανταζόντουσαν. Και έτσι την ακούμε κι εμείς. Δεν, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι δεν είστε καλοί τραγουδιστές. Αυτό θέλω να καταλάβεις. Ότι είστε... Δεν με νοιάζει. Ήθελα να μπω στο παιχνίδι. Απλά για μία φορά στη ζωή μου, για την τρίτη φορά. Έλεγα τρίτη φορά να είναι καλή, έλεγα έστω και ένας. Αγάπησε τον εαυτό σου για αυτό που είσαι. Όχι για τα κιλά σου. Κατά δεύτερο θέλω να σου πω ότι κανείς από εμάς που κάναμε την όποια καριέρα κάναμε και όποιον εκτιμάει το τι έχει κάνει τέλος πάντων. Εμείς οι τέσσερις δεν βγήκαμε μέσα από παιχνίδια talent show, δεν μας δόθηκε ποτέ αυτή η ευκαιρία. Και εμείς οι τέσσερις τραγουδούσαμε σε μαγαζάκια στη Θεσσαλονίκη και κάποια στιγμή κάποιος μας πρόσεξε, αλλά πρόσεξε, πώς ξεκινάς, ποιο είναι το κινητρό σου. Θέλω να μπω, λες ένα talent show, είναι λάθος, το παίρνεις λάθος από την αρχή. Αυτό που θέλω να ακούσω από σένα είναι, θέλω τραγουδάω, αγαπάω το τραγούδι και θέλω μια ζωή να τραγουδάω. Δεν πειράζει που δεν μπήκα σε ένα talent show, γιατί εσείς είστε οι τέσσερις άχρηστοι και δεν καταλάβατε τη φωνή μου. Στέφανε, για πες μου εσύ τώρα, ως μουσικός, εσύ θα πάταγες στο κουμπί για αυτή την κοπέλα? Είναι μια κοπέλα η οποία, αν δούμε και από το τι έλεγε, ήταν τόσα κιλά σε εκείνο το σοου, τόσα κιλά σε άλλο το σοου, τόσα κιλά σε άλλο σοου και δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με τη φωνή της. Γιατί δεν είχε ασχοληθεί με τη φωνή της? Είπε, δεν έχω ασχοληθεί με τη φωνή μου, δεν έχω κάνει καραόκι. Δεν έχω κάνει τραγούδι, έχω διακριθεί σε καραόκι. Όχι. Όταν θες όμως, όταν έχει σκοπό ζωή στο τραγούδι, όπως είπε, και της απάντησε πολύ σωστά η Δέσποινα Ιβανίδη, εγώ δεν έχω ξεκινήσει, κανείς μας δεν ξεκίνησε από ένα talent show για να διακριθεί. Είναι στόχος ζωής το τραγούδι ή το θέατρο ή οτιδήποτε. Θες αυτό. Σαν φωνή μου φάνηκε μία φωνή η οποία ήταν μια σωστή φωνή με πάρα πολλά προβλήματα. Αδύναμη. Αδύναμη. Παιδιά, να σας πω κάτι όμως. Άρα και όπως λες τώρα με τα λεγόμενα σου και η Τζορτζίνα δεν θα έπρεπε να πάει εκεί. Άντε η προηγούμενη. Πάλι. Η Τζορτζίνα είναι η Τζορτζίνα. Η Τζορτζίνα είναι μια. Είναι και άλλες φωνές οι οποίες ήταν υπέροχες και επίσης δεν είχαν κανένα. Το πεδίο που τραγούδησε τις προάλλες και έπαιζε πιάνο και πήγε στην ομάδα του Μιχάλη. Ήταν μια εκπληκτική φωνή. Ναι. Μια εκπληκτική. Κανένα δεν είχε το παιδί. Θεωρώ ότι αυτή η κοπέλα το προσπάθησε πάρα πολύ. Πάλεψε, τα talent show θέλανε κορμιά και δεν καταλαβαίνω γιατί η κυρία Βανδύ γυρίζει και λέει τώρα ότι όχι. Αυτά τα πρότυπα είχανε. Σε αυτό πάτησε και η κοπέλα, το είχε ως όνειρο και ως ελπίδα να το καταφέρει το τραγούδι. Πάει εκεί πέρα και της λένε τώρα. Α, εντάξει, είσαι αδύνατη, οκ, okay, καλά έκανες. Και μα δεν τη βλέπουν. Αλλά η φωνή σου δεν μ' αρέσει. Όταν γύρισε. Συγγνώμη, θες να μου πεις τώρα ότι. Δηλαδή, ένα λεπτό. Είναι δηλαδή τα κιλά και το πρότυπο από τη στιγμή που δεν έχει φωνή. Ή το, φωνή. Ή το επίπεδο της φωνής της δεν είναι σαν το τραγούδι. Να μην ξανατραγουδήσει. Όχι, της είπαν ότι πρέπει να βελτιώσει τη φωνή. Γι' αυτό πήγε εκεί. Αυτό το σοου, όπως έχει γίνει, να σου πω κάτι. Το The Voice. Υπάρχουν παιδιά, να σου πω κάτι, που δεν έχουν ασχοληθεί. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τη μουσική. Έχουν δηλαδή θείο χάρισμα στη φωνή. Οπότε πάμε εκεί πέρα, αν έχουμε καλή φωνή. Είμαστε αγάπη μου, είναι το The Voice, είναι η φωνή, δεν είναι The Body. Δηλαδή πραγματικά όμως. Δεν είναι το σώμα, δεν είναι. Αυτά τα πρότυπα δώσαν στην κοπέλα όμως. Το καταλαβαίνεις αυτό. Ρε Στάθη μου, ποιο είναι το πρότυπο. Να πάω τότε και εγώ να χάσω 35 κιλά. Σας έχουμε τρελάνει, βλέπω είστε μέτοχος. Παρακολουθώ. Μαθαίνω. Δεν
ίδιο. Δηλαδή, τι είναι αυτό με τα κιλά, τώρα είναι καινούριο. Δεν το καταλαβαίνω. Αν δεν έχει φωνή, δηλαδή και σαν δυνατό να σε πάρουν, συγγνώμη. Ρώτα του κριτέ και πέρα του coach, που αυτό ψάχνανε. Ποιο. Η φωνή του κόουτσα. Όχι του coach στο συγκεκριμένο show. Γενικά, οι showbiz και όλο αυτό που λέμε τραγούδι τόσα χρόνια λέγανε πόσο κοντό να είναι το τέτοιο. Πολύ κοντό. Ναι, αυτό, πώς, okay. Τυπώ, εδώ θα διαφωνήσω μαζί σου, Στάθη μου. Εδώ θα διαφωνήσω μαζί σου. Έλεος. Κύριε Ζουράν, τι λέτε εσείς. Υπάρχει μια... Ότι η Κάλλας έχασε 35 ακριβώς. Κιλά και έκανε καριέρα. 40... Ναι, κιλά και δεν έχασε τη φωνή της. Την έχασε μετά, αργότερο πολύ. Είχε φωνή όμως, κύριε Ζουράρη. Είχε φωνή. Τελικά πρέπει να έχεις μια σωστή εμφάνιση για να κάνεις καριέρα. Τι πιστεύετε. Εξαρτάται, εσείς τα ξέρετε. Κοίτα, η καλή εμφάνιση είναι καλή για παντού, βεβαίως. Σου έλεγα μάλιστα... Εσείς που έχετε ζήσει και τόσα χρόνια στην πόλη της μόδας, στο Παρίσι, με τη Φινέτσα και όλα αυτά μόδα που εκεί οι γυναίκες καριέρα. Κοιτάνε πάρα πολύ δεν την είναι αυτό που λένε, δεν ξέρω, διαφημίσεις μόδα για παχουλές που έλεγαν κάποτε. Ενώ αντί να λέει, έπρεπε να πούμε μόδα για χοντρέλες, ας πούμε, δεν είναι για παχουλές. Τρυφερά. Λοιπόν, πάντως... Η ομορφιά, άρα και η εμφάνιση, είναι κεντρικό στοιχείο για οτιδήποτε, ακόμη και για τον αξονικό τομογράφο. Πρέπει να είναι ωραίος. Αν δεν είναι... Να σας ρωτήσω κάτι. Την ιστορία της κολόνιας. Κολόνιας. Ακριβώς. Του αρώματος. Τη γνωρίζετε. Όχι. Το γνωρίζετε ότι έχει την προέλευση του από τη Γαλλία, το Παρίσι συγκεκριμένα, από το Μεσαίωνα. Επειδή αφού είναι εκεί... από την Κέλν. Επειδή κολονία λοιπόν. Κολονία είναι. Κέλν. Όχι. Είναι το άρωμα, η πούδρα, η αρωματική και όλα αυτά έρχεται από την Γαλλία, από το Μεσαίωνα, διότι εκεί εκείνη την εποχή δεν πλαινόντουσαν πάρα αυτά, πολύ ναι, συχνά ναι, ναι. Έως προς καθόλου. Και τώρα δεν πλαινόνται. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε και εμείς εδώ ένα πρόβλημα. Και έχουμε ένα πρόβλημα. Βλέπουμε συνεχώς και λέμε, μήπως ας πούμε έχουμε επιστρέψει στο Παρίσι του Μεσαίωνα. Γιατί βλέπουμε σε κάθε επεισόδιο του The Voice οι κριτές να φοράνε τα ίδια ρούχα εδώ και 5 εβδομάδες. Έχουμε ένα θέμα και ο Στάθης προσπάθησε να το λύσει. Εμείς όμως θα σας πούμε μετά τις διαφημίσεις και το βίντεο γιατί συμβαίνει αυτό. Πάμε να δούμε λίγο το βίντεο του Στάθη. Σε αυτό το show τα μεγάλα ονόματα κάθονται σε ηλεκτρική καρέκλα. The Voice. Έχω να κάνω μπουγάδα, πόπο θα στεγνώσουν, άραγε, τι θα κάνω. Της Μελίνας είναι αυτό και δεν βγαίνει και πώς θα το παλέψω εγώ αυτό μέχρι αύριο να στεγνώσει. Κεντρική παρουσιάστρια σου λέει στο The Voice. Να την προσέχουμε. Τι έχει εδώ. Αυτό του Αντωνάκη. Τον Αντωνάκη τον ακούγαμε χρόνια. Αχ, Αντώνη. Βάλε λίγο. Έλα, βοήθα λίγο. Αυτά είναι. Να. Έλα, πάρε. Το Δεσποινάκι. Πολύ make-up έχει. Πολύ make-up τις βάζουνε. Πολύ βλέπεις. Τι να κάνεις και εσύ, Δεσποινά μου. Είσαι τη σκοτούρα σου με τη Μελίνα. Και ο Μιχάλης. Μιχάλης. Τι έχει εδώ. Πω, ναι. Πρέπει να πάρεις λίγο απόσταση να πλύνεις το Μιχάλη. Ναι, κάτι μου έρχεται, ναι. Αχ, φλωρίνη να βάλω. Κοσμητικό δεν έχει. Θα στεγνώσουν άραγε. Θα προλάβω για αύριο. Τι θα κάνω. Γιατί δεν φοράνε άλλα ρούχα και φοράνε τα ίδια. Θεέ μου, μη βρέξει, σε παρακαλώ. Για πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε. Εγώ να σας θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, το 211-55-55-50, για να παίξουμε στη συνέχεια μαζί το μουσικό quiz και να σας δώσω ωραία ρολόγια από την εταιρεία Ferendi. Εμείς όμως είμαστε εδώ με τον κύριο Κώστα Ζουράρη. Και θέλω τώρα, κύριε Ζουράρη, να σας βάλω στη διαδικασία να παίξουμε ένα παιχνίδι.
Θα βλέπουμε στην οθόνη μας μία φωτογραφία και εγώ θέλω ένα σύντομο σχόλιο από εσάς. Πιο κοντά τότε για να βλέπω. Ωραία, φέρτε το monitor πιο κοντά για να βλέπει καλύτερα ο κύριος Ζουράρης. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη φωτογραφία και από μακριά θα την καταλάβετε. Για πάμε. Το παπάκι, πώς σας φαίνεται? Το παπάκι. Το Γιωργάκι. Το Γιωργάκι, το παπάκι. Εγώ, παιδί μου, έβλεπα αυτόν τον ανεκφυτή του έτσι γοητείας άντρα, ο οποίος κατέστρεψε ό,τι είχε μείνει από την Ελλάδα και έτσι το παπάκι δεν με ενόχλησε καθόλου. Μήπως το στήσατε εσείς και το βάλατε? Όχι, όχι, δεν είναι μοντάζ. Για πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Οι γυναίκες γενικά στη ζωή σας τι ρόλο έχουν παίξει? Α, η μαμά μου, η γιαγιά μου, η δασκάλα μου και μετά όλες οι άλλες γυναίκες, οι οποίες είναι καθηγήτριών του πιάνου. Ναι, γενικώς οι γυναίκες ήταν στοιχείο που με βοήθησαν στην, πώς να σου πω, στο να στηθώ. Ναι. Στην πορεία σας. Ναι, βέβαια. Ωραία, για πάμε. Οι πιο σημαντικές γυναίκες, δηλαδή, είναι κατά σύμπτωση αυτές που μου μάθανε γράμματα. Mm-hmm. Δεν μου μάθανε οι άντρες. Έτυχε. Τρεις γυναίκες μου μάθανε γράμματα. Από τους άλλους μετά, από τους άντρες, όχι. Ήμουν αυτοδίδακτος. Οι υπόλοιπες γυναίκες τι σας μάθανε? Αν οι πρώτες σας μάθανε τα γράμματα. Την άτακτον φυγήν. Για πάμε να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Τα χρήματα. Α. Όπως θα έλεγε κανείς, είναι καλά να τα έχεις. Και είναι... Ξέρεις τι έλεγε ο μπαμπάς μου μια μέρα ήμασταν μικρά και κορόδευε τη μαμά μου και μας έλεγε: «Παιδιά μου, η μαμά σας είναι υπέρ της γονίμου σπατάλης, ότι το χρήμα πρέπει να κυκλοφορεί». Mm-hmm. Όταν υπάρχει, βέβαια. Αν δεν υπάρχει, αυτά. Για πάμε στην επόμενη. Κατά τα άλλα, βεβαίως, αυτή είναι η Ίλζε Κοχ. Όχι. Είναι η Αγγέλα Μέρκελ. Α, την πέρασα με την Ίλζε Κοχ, η οποία ήταν η γυναίκα του διοικητού του Auschwitz, η οποία έκλαιγε ακούγοντας Μπαχ, αλλά το αμπαζούρ της ήταν με δέρμα Εβραίων. Mm, της μοιάζει όμως τη Σίλιζε Κόχ. Μάλιστα, για πάμε στην επόμενη. Κούκλα. Θεά. Αυτή την ξέρω. Βλέπετε. Όχι, δεν την ξέρω. Α. Κάθε φορά που τη βλέπω, στο πρωινό. Σταματάω εκεί την τηλεόραση, τη βλέπω, αλλά φεύγει η τηλεόραση, κρίμα, και πρέπει να την έχει συνέχεια. Για πάμε τώρα στην επόμενη φωτογραφία που είδαμε. Ο Λευκός Πύργος. Μπροστά στο Λευκό Πύργο ήμουνα 8 χρονών και ήρθε ένα ακροδεξιό κάθαρμα. Ο αδερφός μου ήταν 2 χρονών, δεν μιλούσε ακόμη ο μικρός ο Χρήστος, και ανέτρεψε το καροτσάκι λέγοντας ότι κοιτάξτε, ο γιος του κόκκινου γιατρού, τον ονόμασε ο κόκκινος γιατρός Τίτο, γιατί ο αδερφός μου δεν μπορούσε να πει το ρο, ήταν 2 χρόνια και έλεγε Χίτο, αντί να λέει Χρήστο. Και θυμάμαι το εξής, ότι εγώ έπεσα επάνω του βέβαια και φυσικά με απόθυσε και ήταν καταπληκτικό στα χρόνια εκείνα με το τρίτο ψήφισμα, με το 509, όπου του φέκιζαν οι μοναρχοφασίστες, βρέθηκαν 15 άντρες ξαφνικά και τον τσάκισαν στο ξύλο, χωρίς να φοβούνται. Αυτό θυμάμαι από το Λευκό Πύργο. Αυτό είναι αυτό που σας, έτσι, σας έρχεται στη μνήμη? Πώς ανέτρεψε το καροτσάκι το κάθαρμα, τον αδερφό μου ήταν 2 ετών, 1,5-2, και ότι τον βήρανε 15 Θεσσαλονικοί, τον μαύρισαν στο ξύλο, τον αλήτη. Πάμε να δούμε και την επόμενη φωτογραφία. Αυτό το θυμάμαι, ναι, είναι ο Φρέντι Γερμανός. Ο? Φρέντι Γερμανός. Ναι, βέβαια, ναι, ναι. Δεν τον γνώρισα, αλλά έγραφε πολύ, πολύ κομψά. Θυμάμαι τα μικρά του χρονογραφήματα, ήταν πολύ κομψός. Ωραία, για πάμε για την επόμενη. Περίπου κούκλα. Περίπου. Ναι. Με μία ακόμη προσπάθεια θα είναι. Ξέρετε ποια είναι? Όχι.
η κόρη του Φρέντι Γερμανού, η Ναταλία Γερμανού. Καλή. Είναι παρουσιάστρια. Καλά, δε. Λοιπόν, ο κύριος Ζουράρης βλέπει επιλεκτικά τηλεόραση, δεν το συζητώ. Βλέπει Ελένη Μενεγάκη και δεν βλέπει Ναταλία Γερμανού. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει όμως εμείς για τον κύριο Κωνσταντινάρη. Εσύ τι θα διάλεγες τώρα, την κυρία αυτή ή την άλλη, την Ελένη, πώς την λένε. Εγώ. Κάθε φυσιολογικός ισορροπημένος άνθρωπος, είτε άντρας ή γυναίκα, θα έβλεπε την Ελένη. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο που ετοιμάσαμε εμείς όμως. Δεν υπάρχει κείμενο της ελληνικής γραμματείας και η ελληνική γραμματεία είναι η πλουσιότερη στον πλανήτη τα τελευταία τουλάχιστον 4.000 χρόνια. Δεν υπάρχει κείμενο όπου να εμφανίζεται ο πληθυντικός εάν δεν είναι τουλάχιστον 3 πράγματα ή 3 άνθρωποι. Δεν είναι δυνατόν τα βοθροκάναλα να φέρνουν, ας πούμε, τουρκικά σύρια με χοντρές οι οποίες χρήζουν όλες λιποαναρρωθήσεως, με προγούλια πεσμένα, με τρισάθλια, ας πούμε, νεοπλουτίστικα στεατοπικικά υποσυστήματα άκρας ακαλαισθησίας και αυτό να τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, ας πούμε, στους Τούρκους. Ο Κώστας Ζουράρης δεν είναι από εκείνους που χρειάζονται συστάσεις. Είναι μια πολυδιάστατη προσωπικότητα που έχει αφήσει τη σφραγίδα του στις τέχνες, στις επιστήμες, στη συγγραφή, στην πολιτική, αλλά και στο μακεδονικό ζήτημα. Ο Κώστας Ζουράρης είναι από εκείνους τους ανθρώπους που μπορεί να σε αφήσουν με το στόμα ανοιχτό, τόσο με την επιχειρηματολογία του, όσο και με τις ατάκες τύπου «Υψηλοτάκουνες γόβες είναι αηδία» ή ότι τα αρώματα κάνουν τους άντρες ξέπλυμα. Ο Κώστας Ζουράρης είναι ο άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει για όλα, με απόλυτη ειλικρίνεια, που απλά θα συγκλονίσουν εκείνον που έχει απέναντί του. Όπως τότε που δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι ο πατέρας του το 1948 πήγαινε στο Γεντικουλέ, καταδικασμένος ήδη 2 φορές σε θάνατο. Είναι εκείνος που μπορεί να κάνει την ανατροπή λέγοντας ότι δεν φοβάμαι το θάνατο, αλλά τη ρευματική αρθρίτιδα ή την οχρή κοιλίδα που έχω και μπορεί να κινδυνέψω σε λίγο διάστημα να μην μπορώ να διαβάσω. Ο Κώστας Ζουράρης είναι εκείνος που δεν διστάζει να πει ότι χώρισα πριν από 30 χρόνια. Ο γάμος μου ήταν σαν κατασκήνωση. Και οι δύο γυναίκες μου είχαν τα δικά τους ενδιαφέροντα. Ταξίδευαν πολύ. Ο γάμος έλεγε συγκεκριμένο τόπο. Όταν είσαι με το σάκο στον νόμο, παράνομος, περιφερόμενος, απροσδιόριστος, άεργος και χωρίς σταθερό σημείο, δεν βοηθάς να συνεχιστεί. Και αφού λέγει το γάμο του, λέγει για την απιστία. Σε ερώτηση αν απάτησε ποτέ, δήλωσε όχι. Αυτά τα πράγματα γίνονταν με διαφάνεια. Τι χαρακτηρίζει έναν άντρα? Ο Κώστας Ζουράρης με το πολύ ιδιαίτερο στυλ του απαντά. Εκείνο που χαρακτηρίζει τον πραγματικό άνδρα στον ελληνικό πολιτισμό είναι η άτακτη φυγή. Ποια είναι η γυναίκα που του ζήτησε να αποκτήσει παιδί μαζί του? Μια φορά, το 2001, μετά από μια απεργία για το σχέδιο Γιαννίτσι, που είμαστε 2 εκατομμύρια άτομα στον δρόμο, βρεθήκαμε με τη Βάνα και τη Ζωή Τσαλάσκαρη και καθίσαμε σε ένα καφενείο. Μου είπε λοιπόν, να κάνουμε ένα παιδί μαζί. Της απάντησα, είναι υπέροχη ιδέα. Ήμουν μεγάλος όμως πια και τα γεροντόπαιδα, ξέρεις, είναι επικίνδυνα. Αλλιώς ευχαρίστως θα τεκνοποιούσα μαζί της. Από ό,τι ξέρω τελικά έκανα ένα κοριτσάκι, δήλωσε σε συνέντευξή του. Σ' έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνω πίσω. Όσο για τη μουσικά του Γούστα, δηλώνει φαν της Κατερίνας Στανίση. Θα της έλεγα με πολύ έτσι αγάπη και θα της συμβούλευα να συνεχίσει να κάνει μια αυστηρή επιλογή, ώστε να τραγουδά πάντοτε αυτά που ταιριάζουν στον αρχέτυπο ο οποίος γέννησε την Κατερίνα Στανίση και να διακονεί αυτόν τον αρχέτυπο της λαϊκής μεγάλης παραδόσης, της αρχαιοελληνικής και της εκκλησιαστικής, γιατί εκεί ταιριάζει η φωνή της και κυρίως η ερμηνευτική της παρουσία. Ο Κώστας Ζουράρης δεν φοβάται να μιλήσει, να καταθέσει την άποψή του, να ανατρέψει την εικόνα ενός κλασικού διανοούμενου. Ο Κώστας Ζουράρης είναι απλώς ο Κώστας Ζουράρης. Μάλιστα. Πολύ καλό ήταν ως επιλογή, ναι.
Θέλουμε όμως τώρα να σας πούμε γιατί συμβαίνει αυτό και το είχαμε και εμείς απορία. Μα άνοιγα εγώ την τηλεόραση να δω το The Voice. Μα έβλεπα, καταρχάς χαρακτηριστικό το μπλουζάκι της Δέσποινας Μανδύ, επειδή είναι αυτό το μαύρο με τα άσπρα γράμματα. Οπότε κατευθείαν βλέπεις ίδιο. Τι γίνεται λοιπόν? Και λες, ένα τέτοιο μεγάλο σόου του Αντένα να μην έχει άλλο συνολάκι να βάλει. Τι να, περίπτωση υπάρχει, μη ισχύει αυτό? Τι γίνεται, ξέρεις κάτι? Εγώ ξέρω. Κοίταξε, κρίση έχουμε. Έτσι, ξέρουμε ότι χρήματα δεν υπάρχουν. Ναι, η τηλεόραση το μαζεύει από παντού. Η τηλεόραση το μαζεύει από παντού, δεν υπάρχει. Και αν είναι άποψη. Το ίδιο ρουχό. Ναι, τσίπον, ότι θα το κάνουμε έτσι. Να είναι, σαν στολή. Δεν ξέρω, κάνουν απεργία οι ενδυματολόγοι στον Αντένα. Τι κάνουν, είπαν να ενισχύσουν το φυσικό άρωμα, δεν ξέρω τι. Έχει συμβαίνει. Γίνει όμως καινούργιο διαδικτυακό ανέκδοτο, ναι, όλο αυτό και έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες εντυπώσεις. Λοιπόν, η Βίκη θα μας πει. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Ναι, πιο απλή από όσο περιμέναμε. Είναι, παιδιά, οφείλεται στο κόνσεπτ. Έτσι είναι το κόνσεπτ της παραγωγής από την ημέρα που άρχισε το The Voice, στην πρώτη χώρα που προβλήθηκε, και έτσι πουλήθηκε σε όλες τις υπόλοιπες χώρες που το παίζουν ακόμα και τώρα. Είναι ο κανόνος του παιχνιδιού, δεν υπάρχει γιατί, είναι ο κανόνος. Να φοράνε δηλαδή συνέχεια τα ίδια ρούχα. Και για να είναι αναγνωρίσιμοι αυτομάτως, έτσι. Ναι, προφανώς το έχουν κάνει για λόγους τεχνικούς. Εγώ πιστεύω, να σου πω την άποψή μου, ότι το κάνουν λόγω μοντάζ, γιατί θα πάρουν μία φωνή από τη μία εβδομάδα, γιατί όλα αυτά δεν έχουν γίνει μέσα σε μία μέρα, είναι 5-6 μέρες τα γυρίσματα. Είπα, και σου λέει σήμερα να πάρω το Στάθι από εδώ, αύριο να πάρω τον άλλον, αλλά να μην φανεί, ας φορά τέτοια ρούχα. Για να μην. Επειδή φαίνεται περίεργο τώρα που τους βλέπουμε και φοράνε τέτοια ρούχα. Συγγνώμη, και έχουν 5 ίδια ρούχα, ας πούμε. Ή τα πλένε, τα πλένει ο Στάθι. Τα πλένω εγώ, δεν είναι. Τι κάνω, τρίβω. Ο Στάθι απλά πολύ αλήθεια είναι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν, μπορεί να μην είναι τα ίδια και να είναι στη λίστε που να του πηγαίνουν τα ίδια. Ναι, μπορεί στη λίστα να του πηγαίνουν τα ίδια. Να έχει πάρει ένα μπλουζάκι και να το ξαναπάρει. Υπάρχει καλύτερη περίπτωση. Ναι, είναι καθαριστήριο τα ρούχα, γιατί γίνονται τα blind όλα αυτά. Ετοιμάζονται, μαγνητοσκοπούνται, τα παίρνουν, τα καθαρίζουν και τα ξαναφέρνουν για να βοηθηθούν στο μοντάζ. Για να παίρνουν τον ένα παίκτη. Για 8 επεισόδια, συγγνώμη, Στάθμη, θα φοράνε τα ίδια ρούχα. Έτσι είναι το κόνσεπτ από την. Σε όλα, όπου και να κοιτάξεις. Ακόμα και η Κάιλι στο εξωτερικό, στη Βρετανία φοράει τα ίδια. Το κάνουν και στη Γαλλία το ίδιο. Σκέψου τώρα να διάλεγαν από το πρώτο επεισόδιο όλοι οι παίκτες, Βανδύ και Ρέμο. Τι θα κάνουν οι υπόλοιποι? Ό,τι σου λέει, κάτσε να το μαζέψω έτσι. Γιατί εκεί πάει. Να σου πω όμως κάτι τώρα, αυτό που το λέτε, με βάση τις άλλες υποψίες. Θυμάστε που. Τώρα που έχει πιάσει το αυτό. Λοιπόν, αφού. Δεν θυμάστε που συζητάγαμε εμείς, που δείχναν, ας πούμε, σε ένα επεισόδιο, τρεις επανωτές φορές, να επιλέγει μία παίκτρια, ένας παίκτης, την Μελίνα Ασλανίδου και όχι τη Δέσποινα Βανδύ, και εμείς βλέπουμε ότι τσαντίζεται λίγο η Δέσποινα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ότι είναι η κανονική ροή και αυτό συμβαίνει. Αυτό σημαίνει όμως ότι η παραγωγή θέλει να τσιγκλίσει και λιγάκι το θέμα, γιατί άμα δεν ήθελε να δείξει την έντονη, ας πούμε, της αρέσκεια και της Δέσποινας Βανδύ, θα έδινε μία τον έναν παίχτη που διαλέγει τη Μελίνα, μία τον παίχτη που διαλέγει τη Δέσποινα Βανδύ. Γιατί τα νούμερα πρέπει να ανέβουν. Συμπροβλημάτισα, Δίκη. Ρε παιδιά, reality είναι. Όχι, κάτι σκεφτόμουν τώρα που το λέγει η Κιμ. Αλλά θεωρώ ότι για να σκεφτείτε, θα το λύσουμε το μυστήριο. Πάντως, έτσι, θέλω να ξαναδούμε λίγο το βίντεο, γιατί τελικά είδαμε ότι όντως, ναι, είναι τα ίδια ρούχα, θέλουν μία φροντίδα. Ο Στάθης, λέμε τώρα εμείς στον Αντένα, άμα δεν έχετε κάποια άλλη λύση, άμα τα οικονομικά σας είναι λίγο έτσι στενά και θέλετε να κάνετε οικονομία, εμείς έχουμε τη λύση για σας. Πριν όμως, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Κώστα Ζουράρη που ήταν κοντά μας σήμερα. Όλα τα παιδιά εδώ. Ο ανατρεπτικός Κώστας Ζουράρης. Και τον ντύσιμο ανατρεπτικό. Η Ρούλα Κουσκουρή, έτσι να βάλουμε στον τίτλο του. Εμείς πάμε να δούμε λίγο το Στάθη για να δείξουμε κι εμείς την παραγωγή του The Voice ότι έχουμε την εναλλακτική άμα θέλουν. Και μετά πάμε να μαγειρέψουμε λάχανο ντολμάδες. Σε αυτό το show τα μεγάλα ονόματα κάθονται σε ηλεκτρική καρέκλα. The Voice. Να κάνω μπουγάδα, πω θα στεγνώσουν, άρα γιατί θα κάνω, τι θα κάνω. Της Μελίνας είναι αυτό και δεν βγαίνει και πώς θα το παλέψω εγώ αυτό μέχρι αύριο να στεγνώσει. Κεντρική παρουσιάστρια σου λέει στο The Voice, να την προσέχουμε. Τι έχει εδώ, αυτό του Αντωνάκη, τον Αντωνάκη τον ακούγαμε χρόνια.
Αχ, Αντώνη. Βάλε, βάλε, βάλε λίγο. Έλα, βοήθα λίγο. Αυτά είναι. Να. Έλα, πάρε. Το δεσποινάκι. Πολύ make-up έχει. Πολύ make-up τις βάζουνε. Πολύ, βλέπεις. Τι να κάνεις και εσύ, δεσποινά μου. Είσαι τη σκοτούρα σου με τη Μελίνα. Και ο Μιχάλης. Μιχάλης. Τι έχει εδώ. Πω, ναι. Πρέπει να πάρεις λίγο απόσταση να πλύνεις το Μιχάλη. Ναι, κάτι μου έρχεται, ναι. Αχ, φλωρίνη να βάλω. Κοσμητικό δεν έχει. Θα στεγνώσουν άραγε. Θα προλάβω για αύριο. Τι θα κάνω. Γιατί δεν φοράνε άλλα ρούχα και φοράνε τα ίδια. Θεέ μου, μη βρέξει, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Για πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Λοιπόν, πολύ ωραία η μπουγάδα Στάθη. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, κοίταξε, έτσι όπως πάμε, και εμείς κάπως έτσι θα είμαστε εδώ, έτσι. Για τηλεφωνικό κέντρο τηλεφωνήστε, αφήστε ησυχία. Σε λίγο. Λοιπόν, αλλά επειδή μέχρι τότε πρέπει κάτι να φάμε, κάτι να βάλουμε. Δώρα να σας δώσουμε εσάς, γιατί αυτό είναι ωραίο. Έχουμε τα αερολόγια της εταιρείας Φερέντης, όλα τα χρώματα και είναι διαφορετικά. Δεν είναι τα ίδια, όπως το The Voice. Σωστή παρουσιάστρια, πολύ σωστή. Λοιπόν, 2-11-55-55-50 για να παίξουμε μαζί με τον Στέφανο μουσικό quiz για να σας δώσουμε πολύ ωραία ρολόγια. Ωραίο δεν είναι αυτό, Έλενα? Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πριν το έβλεπα από το φως και ζήλευα λίγο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να φτιάξουμε λαχανοτολμάδες. Ένα φαγητό που δεν έχω φτιάξει εγώ ποτέ. Θα σας πω γιατί. Γιατί δεν ξέρω, φοβάμαι μην μου ξετυλιχτούν οι λαχανοτολμάδες, τα τολμαδάκια. Λοιπόν, θέλω να μάθω σήμερα. Κοντά μας είναι η γωγό Γιαννακάκου, μαγείρισα από το εστιατόριο το Τζάκι. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, θα μου μάθετε και εμένα σήμερα. Αλήθεια σας λέω, θέλω να μάθω, διότι ακούσατε, φοβάμαι πάντα πώς θα γίνει εντάξει μέχρι το τύλιγμα. Εννοείται τη γέμιση ή το η βράσιμο. Η γέμιση μετά στο βράσιμο, πώς είναι δεν πολύ ανοίγουνε. Εύκολο. Είναι ωραία, πολύ εύκολο. Μας τα δείξτε. Να δούμε πρώτα τα υλικά. Ξεκινάμε τη διαδικασία βράζοντας το λάχανο, έτσι, και το αφήνουμε λίγο να κρυώσει. Το αφήνουμε στην άκρη, θέλει πολύ λίγο το λάχανο, 1 με 2 λεπτά το κάθε φύλλο. Το βγάζουμε στην άκρη αφού έχει ψιλοβράσει λίγο. Και αμέσως μετά πιάνουμε το κιμά. Ο κιμάς είναι 700 γραμμάρια κιμάς χοιρινός. Και 300 γραμμάρια κιμάς μοσχαρίσιος. Α, θέλει μείγμα, Πιο πολύ θα είναι ο χοιρινός ο κιμάς παρά το μοσχαρίσιο. Ωραία. Μέσα θα προσθέσουμε σε αυτό το κιμά 2 κρεμμύδια. Λοιπόν, θα τα τρίψουμε καλά-καλά. Το μαϊντανό. Είναι πολύ απλό. 1,5 μάλλον κούπα ρύζι καρολίνα. Όλα μαζί εκεί, έτσι. Όλα εδώ. Αλάτι, πιπέρι. Τώρα εδώ αυτό. Βάλτε μας καμία ωραία έτσι μουσικούλα. Κοντρόλ, λοιπόν, παρακαλώ. Εγώ όταν είμαι στην κουζίνα θέλω να έχω ωραία έτσι μουσική. Δεν ξέρω, ακούτε μουσική όταν μαγειρεύετε? Ναι, βεβαίως και ακούω. Θέλουμε μία μουσική έτσι. Λοιπόν, αλάτι, από πιπέρι. Τις δικές μας. Και λάδι. Για δείτε τι μπορείτε να κάνετε. Γιατί είναι και μεράκι η μαγειρική. Δεν είναι, είναι μόνο φαντασία, η συνταγή. Είναι φαντασία. Και αγάπη και μεράκι. Έτσι. Λοιπόν, οπότε το βάζουμε όλα αυτά μαζί. Και λάδι. Για να γίνει όμως και πιο μαλακιά η ζύμη, μπορούμε να προσθέσουμε και ποτήρι νερό. Αυτό ποιος θέλει το κάνει, ποιος θέλει δεν το κάνει. Το ζυμώνουμε όλο αυτό. Είναι πολύ εύκολο. Δεν θέλει πάρα πολύ ζυμώμα, όπως ζυμώνουμε τον κιμά για τον μπιφτέκι. Θέλει ελαφριές κινήσεις. Ο κιμάς να είναι 1 φορά ή 2 φορές περασμένος? 2. 2. Ωραία. Γιατί πάντα μας ρωτάνε στο κρεοπωλείο. Εγώ συνήθως λέω, περάστε το άλλη μία. Άνηθο δεν βάζετε εσείς? Όχι, όχι. Μαϊντανό. Κρεμμύδι, αλάτι, πιπέρι και τίποτα άλλο. Και το λάδι. Ωραία. Μερικοί βάζουν και άνηθο νόμιζα. Νεράκι. Ωραία. Και θα σας πω το λόγο που μπαίνει το νερό και όχι λάδι. Μπορεί να πει κάποια τηλεθεάτρια γιατί δεν βάζεις λάδι και βάζεις νερό. Θα βάλετε κι άλλο, κι άλλο νερό. Γιατί? Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Okay. Για να γίνει αφράτος ο κιμάς, να μην είναι στο τύλιγμα μέσα όταν βράσει και γίνει να είναι σαν μπιφτέκι μέσα. Είναι σκληρό. Αφράτο. Πρέπει να είναι ναι, αφράτο, μαλακό. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι. Οκ. Okay. Έχουμε το φύλλο έτοιμο. Το βάζουμε σε έναν
ξύλο, έτσι. Μυρίζει πολύ ωραία, έτσι, όταν είναι κοιμάς φρέσκος και με το κρεμμυδάκι τους... και με το μαϊντανό. Κόβουμε τις άκρες και τις βάζουμε στον πάτο της κατσαρόλας. Ναι. Για να μην κολλήσουν μετά. Α, μία στρώση. Ναι, μία και μπορεί και δύο, αναλόγως. Mm-hmm. Παίρνουμε... Δεν βάζω λάδι ή κάτι τίποτα, κάτω. Τίποτα, απολύτως, απολύτως. Το τύλιγμα είναι πολύ απλό, τώρα η διαδικασία δεν ξέρω αν την τηλεόραση μπορεί να φανεί. Πρώτα μπορεί... τα πλαϊνά. Δεν μας ενδιαφέρει να έχουν τόσο την ομορφιά. Να τυλίξω ένα να δω αν το κατάλαβα. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ωραία. Αυτό το κόβουμε στη μέση. Αυτό όχι τίποτα απολύτως γιατί είναι μικρό. Απλά αυτό εδώ. Μόνο το σκληρό κομμάτι, το κοτσάνι που λέμε. Λοιπόν, και είναι... Το, όχι, το απλώνουμε εδώ λίγο. Α, το απλώνουμε λίγο. Ναι. Ωραία. Και τώρα τις άκρες. Έτσι. Και στη μέση. Ωραία. Και μετά. Ναι. Εκεί. Όχι πολύ σφιχτά για να μην σφίξει, να μην γίνει... Ωραία. Και τώρα απλά έτσι το βάζουμε. Απλά έτσι το βάζουμε στην κατσαρόλα. Πάρα πολύ εύκολο. Ωραία. Και πολύ ωραίο είναι. Λοιπόν, αφού λοιπόν, έχουμε γεμίσει λοιπόν την κατσαρόλα με τις λαχανοτολμάδες, ενδιάμεσα από τις στρώσεις βάζουμε και το λάχανο ή. Τίποτα απολύτως. Από κάτω στρώνουμε το λάχανο για να μην κολλήσουν και στρώνουμε και μετά στο τέλος από πάνω και βάζουμε και ένα καπάκι. Το οποίο καπάκι να μην είναι ίσα με την κατσαρόλα που ήδη έχουμε στρώσει λαχανοτολμάδες, να είναι πιο μικρό να χωράει μέσα στην κατσαρόλα. Ναι. Για και να δεν βάζουμε μην... τίποτα άλλο, λάδι, τίποτα άλλο. Βάζουμε. Α. Ξανά αλάτι, πιπέρι, αυτό είναι με το μάτι. Εγώ δεν μπορώ να πω τώρα να προσδιορίσω κατά πόσο άλλος τρώει αλάτι ή δεν τρώει ή πιπέρι. Λοιπόν, ελάχιστο λάδι και θα βάλουμε και φυτίνι. Δηλαδή πιο πολύ θα είναι η φυτίνη. Πού θα τη βάλουμε αυτή. Παρά θα σας δείξω τώρα. Έτσι μέσα στην κατσαρολά. Θα πάρουμε τη φυτίνη και όπως είναι στρωμένοι οι λαχανοτολμάδες, θα πετάξουμε τις κομματάκια πάνω-πάνω. Mm-hmm. Επάνω-επάνω. Όχι. Όχι. Δεν θα βάλετε στάκα. Θα βάλετε φυτίνη. Πάρα πολύ. Χωριάτικο παιδί είμαι εγώ. Λοιπόν. Πώς φαίνεται η κριτικιά. Στάκα λέει. Και θα στύψουμε και γύρω στα 5 λεμόνια. 5 λεμόνια. Αλάτι, πιπέρι, φυτίνι, λίγο λάδι. 5 λεμόνια θα το ρίξουμε μέσα. Το καπάκι θα τα αφήσουμε να βράσει τουλάχιστον για μία ώρα. Το λάχανο βγάζει από μόνο το αρκετό νερό. Ναι, θα βγάλει δηλαδή. Ναι, εγώ δεν θα προσθέσω πολύ νερό, εγώ θα προσθέσω μόνο. Αυτό που για να βράσουν οι λαχανοτολμάδες, το νερό που έχει βράσει μέσα ήδη το λάχανο, αυτό το νερό δεν το πετάμε. Αυτό το νερό θα το βάλουμε μέσα στους ίδιους λαχανοτολμάδες, δεν θα πάρουμε κατευθείαν από τη βρύση. Ωραία, οπότε θα έχουν και τη γεύση. Από την κατσαρόλα που έχουμε βράσει ήδη το λάχανο. Ωραία, λοιπόν, αυτό μία ώρα, έτσι. Ναι, μία ώρα ακριβώς. Στην άκρη. Τώρα όμως θέλουμε και την σαλτσούλα από πάνω. Λοιπόν, την μπεσαμέλ την έχω εγώ ήδη έτοιμη, γιατί ο χρόνος της εκπομπής, όπως ξέρουμε, να, είναι εδώ, λίγο. Αυτή. Έτσι. Μετά... Τι χρειαζόμαστε για μπεσαμέλ, είναι και αυτή. Σαν μπεσαμέλ. Σαν μπεσαμέλ. Λοιπόν, μόλις βγουν οι λαχανοτολμάδες, είναι έτοιμοι. Στραγγίζουμε το ζουμάκι όσο θέλουμε, δηλαδή να υπολογίσουμε πόσες μερίδες μας βγαίνουν. Ναι. Λοιπόν, αφήνουμε το ζουμί να κρυώσει πολύ και μετά σε αυτό προσθέτουμε 4 με 5 κουταλιές αλεύρι. Ναι. Και το βάζουμε στην κατσαρόλα και σε πολύ σιγανή φωτιά για να αρχίσει να δένει. Ωραία. Δεν το θέλουμε πάρα πολύ να δέσει. Mm-hmm. Αν δούμε ότι μας δένει πολύ, το κατεβάζουμε από τη φωτιά και σίγουρα η κατσαρόλα μας μέσα έχει ζουμάκι πάλι από τους λαχανοτολμάδες. Ωραία, οπότε το ζουμί από τους λαχανοτολμάδες συν 5 κουταλιές αλεύρι. 4 με 5 κουταλιές αλεύρι. Και στο τέλος, μόλις βγει αυτή η κρέμα, προσθέτουμε 1-2 αυγά. Αλλά μπορεί και καθόλου. Μπορεί κάποιος να μην θέλει βούτυρο, το αυγό. Τίποτα. Όχι, βούτυρο. Ήδη αυτό το ζουμί που βράζουν οι λαχανοτολμάδες. Είναι εξαιρετική, είναι πάρα πολύ ωραία. Και αυτή εύκολη. Είναι έτοιμη. Ναι, είναι έτοιμη. Να βάλουμε και εδώ λίγο την μπεσαμέλ. Την έχω εγώ ήδη έτοιμη. Ο ένας λαχανοτολμάς είναι δικός μου, να ξέρετε. Τέλεια. Λοιπόν. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Παραδοσιακή συνταγή, όμως που πολύ μπορεί να μην την έχετε φτιάξει. Εύκολο ήταν τελικά. Λοιπόν, πάμε μπρος για λαχανοτολμάδες. Αλλά τώρα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Με όλα αυτά που σας έχουμε πει, μόδα, θα φτιάξουμε κοσμήματα εδώ, θα δούμε τις καινούργιες τάσεις της μόδας για αυτή τη σεζόν που έρχεται. Θα δώσουμε... δώρα με μουσικό quiz και θα πάμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι γιατροί
που λένε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια με χρήματα άλλων δεν γίνεται. Θαυμάζω τους ανθρώπους που δίνουν κάτι από την ψυχή τους, από τη δύναμή τους, από τη γνώση τους, για να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους άνευ αμοιβή. Γιατί αυτό ίσως είναι και το πιο σημαντικό. Όλοι κάνουμε τις δουλειές μας. Επειδή αμοιβόμαστε και είναι η δουλειά μας και καλά κάνουμε και αμοιβόμαστε, δεν λέμε. Αλλά πέρα από αυτό, οι γιατροί ειδικά που αποφασίζουν την στιγμή τη δύσκολη, τι θα γίνει ο ασθενής με τη γιατρική τους πράξη. Έχουν τη ζωή των ανθρώπων στα χέρια τους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν κάποιοι γιατροί που αφαιρώνουν πολύ χρόνο και χρήμα όμως, από την τσέπη τους όπως λένε οι ίδιοι, για να βοηθήσουν κάποιους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε εμπόλεμη ζώνη, που έχουν, εν πάση περιπτώσει, ανάγκη από ιατρική περίθαλψη. Που μαστίζονται από την πείνα, που ζουν στην εξαθλίωση, που χρειάζονται οποιαδήποτε βοήθεια, είτε είναι ιατρική, είτε είναι ακόμα και ψυχολογική ενδεχομένως. Υπάρχει λοιπόν μία ομάδα ανθρώπων που είναι γιατροί της ειρήνης, έτσι όπως ονομάζονται. Τι όμορφο. Και εμείς πήγαμε και βρήκαμε τον Θανάση Παπαχριστόπουλο, τον αντιπρόεδρό τους, ο οποίος μας περιέγραψε το πώς έχουν περάσει σε διάφορα μήκη και πλάτη του πλανήτη που έχουν βρεθεί, από το Ιράκ και τη Συρία, τη Λιβύη, το Αφγανιστάν, ακόμα και σε μέρη που έχουν πληγεί από σεισμούς και από φυσικές καταστροφές, στην Ακουίλα, στην Ταϊλάνδη, όταν ήταν η φυσική καταστροφή με το τσουνάμι, προσφέροντας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ναι. Όμως, στην Αθήνα του 2014, προσφέρουν βοήθεια και εδώ. Γιατί υπάρχει κόσμος που χρειάζεται τη βοήθειά τους στα στενά της πόλης της δικής μας, στις πλατείες της πόλης της δικής μας και οι ίδιοι εντελώς αθόρυβα κάνουν αυτό ακριβώς, πηγαίνουν και προσφέρουν. Να πούμε ότι ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος συγκεκριμένα είναι και διευθυντής του δερματολογικού τμήματος του Ευαγγελισμού. Ακριβώς. Και από εκεί τον γνωρίσαμε και εντάξει, έχει πολιτευτεί νομίζω και έτσι. Ασχολείται και με την πολιτική. Με το ΠΑΣΟΚ, είναι Δημοκρατία ένας άνθρωπος μετά. Είναι άνθρωπος πολύ ενεργός και θέλει να προσφέρει έτσι στους συνανθρώπους μας που έχουν την ανάγκη αυτή. Πάμε λίγο να δούμε τι μας λέει ο ίδιος και να μάθουμε κιόλας τι κάνουν αυτοί οι γιατροί της ειρήνης. Είμαστε μόνο γιατροί, οι οποίοι έχουμε δώσει έναν, ας το πούμε, όρκο τιμής. Και επειδή πιστεύω ότι ανθρωπισμός με ξένα χρήματα δεν γίνεται, είναι απαράβατος όρος ότι ανθρωπισμό κάνουμε με δικά μας έξοδα. Συρία, Λίβανος, Αφγανιστάν, Ιράκ, Ισραήλ. Κάθε γωνιά του πλανήτη όπου ένας λαός δοκιμάζεται από τον πόλεμο, τις φυσικές καταστροφές ή τη φτώχεια είναι προορισμός για τους γιατρούς της ειρήνης, που σπέβδουν να προσφέρουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τρόφιμα και ρούχα δίνοντας ανάσα ζωής. Άλλοι κάνουν χόμπι να κάνουν στην Αράχοβα σκι ή να πηγαίνουν διακοπές. Το δικό μας το χόμπι είναι οι ανθρωπιστικές αποστολές. Στην τελευταία τους αποστολή, οι γιατροί της ειρήνης στη Συρία έζησαν την κόλαση της αιματοχυσίας του Συριακού καθεστώτος. Καλύτερα να είσαι σκύλος αδέσποτος στην Ελλάδα παρά άνθρωπος στη Συρία. Απίστευτα πράγματα είδαμε. Σφάζονται μεταξύ τους, αντικαθεστωτικοί και οι καθεστωτικοί. Και πήγαμε σε ένα χωριό, το Αλτζουσίγιο, που προωθήσαμε ανθρωπιστική βοήθεια για πάνω από 60 παράνομα μικρά νοσοκομεία, στημένα σε χωριά, σε σπίτια, γιατί δεν είχαν πρόσβαση και άνθρωποι στα δημόσια νοσοκομεία. Οι γιατροί ακόμα θυμούνται τη δραματική ιστορία ενός 16χρονου Σύρου που είδε να δολοφονείται μπροστά στα μάτια του ολόκληρη οικογένειά του. Μια από τις συγκλονιστικότερες εμπειρίες που έζησαν όμως ήταν το 1999 στο Βελιγράδι. Δεν πλησίαζε κανείς τότε στη Σερβία, βομβαρδιζόταν ανηλαιώς,
Περάσαμε 18 ώρες στην εμπόλεμη ζώνη, πήγαμε στο Βελιγράδι, μείναμε στο καζινό, ένα ξενοδοχείο εκεί. Άρχισε ένας ανηλαιής βομβαρδισμός όλο το Βελιγράδι. Δεν σας κρύβω ότι φοβηθήκαμε κι εμείς. Στα 300 μέτρα βομβαρδίσανε την ψυχιατρική κλινική και πεθάνανε καμιά δεκαριά άρρωστοι μέσα στην ψυχιατρική κλινική. Αυτή ήταν μια εμπειρία πολύ ζωρική και πολύ σκληρή. Αρκετά χρόνια αργότερα, οι γιατροί της Ειρήνης, πλέοντας με τον Αρίων ανοιχτά της Χάιφα στο Ισραήλ, βρέθηκαν μπροστά σε ένα δίλημα ζωής και θανάτου. Λίγο πριν σκοτώσουν τους 14 Τούρκους στο Μαβί Μαρμαρά οι Ισραηλινοί, που προσπάθησαν να σπάσουν το εμπάργκο της Γάζας, 15 άτομα με τον Αρίωνα βρεθήκαμε 80 μίλια μακριά από τη Χάιφα. Έγινε η νύχτα μέρα, ήταν 3 ώρα τη νύχτα, και οι Ισραηλινοί μας είπαν: ή γυρνάτε πίσω ή σας βουλιάζουμε. Και κάναμε σύσκεψη 3 ώρα τη νύχτα για μία ψήφο. Για μία ψήφο ζούμε, γιατί η τρέλα είναι τρέλα. Κάποιοι από τους ακτιβιστές θέλαμε να προχωρήσουμε. Εμείς ξέραμε ότι είναι επικίνδυνα. Το 2001, στα σύνορα Πακιστάν και Αφγανιστάν, οι Έλληνες γιατροί καρφίστηκαν ένα κόλπο για να σώσουν όσους περισσότερους πρόσφυγες από τους Ταλιμπάν. Οι Ταλιμπάν ήταν πολύ άγριοι τότε που έφευγαν οι Αφγανοί και κάναμε ό,τι έκανε ο Σιγκλέρ στη λίστα του Σιγκλέρ. Προφασιζόμαστε ότι ήταν άρρωστοι πάρα πολλοί Αφγανοί και τους αφήνανε να περάσουν στο Πακιστάν, στη γη της επαγγελίας. Λίβανος, Ιράκ, Ταϊλάνδη. Η μία αποστολή δυσκολότερη από την άλλη. Εκεί όμως που ξεπέρασαν τα όρια τους ήταν στο μεγάλο σεισμό στην Αϊτή. Εκεί που οι άνθρωποι σχημάτιζαν ουρές 2 χιλιόμετρων για να εξεταστούν από τους γιατρούς. Ό,τι και να σας πω είναι λίγο, ήταν μια φρίκη, μια εμπειρία, σας λέω, από τις πολλές που έχουμε ζήσει. Όπου το βράδυ δεν είχαμε που να κοιμηθούμε και συνεχώς δουλεύαμε με άτομα που ήταν τραυματισμένα, ράβαμε, κάναμε. Στην Αθήνα του 2014, η οικονομική κρίση οδήγησε στους δρόμους την εθελοντική ομάδα των γιατρών της Ειρήνης για να μοιράσει ζεστές, κουβέρτες και τρόφιμα. Πλέον έχει αρχίσει η Ελλάδα να δίνει εικόνα τριτοκοσμικής χώρας, κυρία Κοσμά. Έχουμε μοιράσει νύχτα κουβέρτες αθόρυβα σε άστεγους. Οι άστεγοι ήταν καμιά δεκαριά χιλιάδες πριν 5-6 χρόνια και τώρα είναι 100.000 με τις εξώσεις. Ένα εκρηκτικό πρόβλημα. Ο γιατρός που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο δεν παραλείπει να αναφερθεί στον αγώνα που δίνουν καθημερινά οι συνάδελφοί του. Μπορεί να υπάρχει μια κακή γνώμη για πολλούς γιατρούς και δίκαιη για μένα, με τα φακελάκια και αυτά. Είναι και άλλο ένα κομμάτι γιατρών όμως. Πρέπει ο κόσμος να το ξέρει, που δεν τους μαθαίνει ποτέ κανένας. Με 800, 900 και 1000 ευρώ ξενυχτάνε, δεν έχουν Κυριακές, δεν έχουν Σάββατα. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι γιατρών και εγώ αισθάνομαι περήφανος για αυτούς τους γιατρούς. Θέληση, ψυχή και αλληλεγγύη. Με υπερηφάνεια οι γιατροί της Ειρήνης σκοπεύουν να συνεχίσουν το έργο τους, θέλοντας να προσφέρουν και να κάνουν αυτόν τον κόσμο καλύτερο. Χρειάζονται άνθρωποι που προσφέρουν και που μπορούν και που προσπαθούν να κάνουν μπράβο τον κόσμο καλύτερο. Ένα μεγάλο μπράβο και μ' αρέσει που δεν δίσταξε κιόλας έτσι να αναφερθεί και στους γιατρούς με τα φακελάκια και όλα αυτά που τα έχουμε ζήσει. Έτσι, και δυστυχώς ακόμα τα ζούμε. Και είναι ακριβώς, ας πούμε, το παράδειγμα που λες ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ακριβώς. Δεν είναι όλοι. Και αυτό το λόγο το έκανε για να τα φέρει και τους δύο κόσμους αντιπαράθεση. Υπάρχει αυτό το οποίο το ξέρετε όλοι, αλλά υπάρχει και το άλλο που ίσως να μην το ξέρετε. Ναι, μπράβο. Γιατί θέλω να πω ότι μπορεί και εμείς σαν εκπομπή να προβάλλουμε τώρα τη δράση των γιατρών της Ειρήνης, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη προβολή και θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι γιατροί έχουν κάποιο όφελος από αυτό. Όντως είναι χρόνος, ρισκάρουν πολλές φορές ακόμα και την ίδια τους τη ζωή, γιατί πάνε σε εμπόλεμη ζώνη που δίπλα τους πέφτουν οι πύραυλοι, έτσι. Ναι, ούτως ή άλλως μας περιέγραψε σε όλα αυτά τα μέρη που έχουν βρεθεί, πόσες φορές έχουν κινδυνέψει, με πόση αυτοθυσία έχουν προσπαθήσει να σώσουν ανθρώπους που κινδυνεύουν. Και να σας πω και κάτι, Αλεξία. Πόσοι είναι αυτοί που όντως θα διακινδύνευαν έτσι, τη ζωή τους για να, για να πάνε να σώσουν. Χρειάζεται ειδικό σθένος και ιδιαίτερη ψυχή για να το κάνεις αυτό. Δεν μπορεί ο καθένας μας να το κάνει αυτό. Δεν, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Δηλαδή πρέπει πρώτα απ' όλα να αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Και να αγαπάς τον άνθρωπο πάρα να πολύ. Να αγαπάς τον άνθρωπο και επειδή έχεις αυτή τη δύναμη, είσαι γιατρός και μπορείς εκείνη τη στιγμή, δηλαδή στα χέρια σου, να αποφασίσεις αν θα ζήσει ένας άνθρωπος ή όχι. Σημαίνει ότι αυτό το πράγμα. Το αγαπάς, δεν το κάνεις μόνο για το μισθό σου. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε. Και ειδικά που δεν επιδοτούνται από πουθενά και δεν επιδιώκουν να παίρνουν επιδοτήσεις για να κάνουν αυτό το σπουδαίο έργο που κάνουν. Στηρίζονται μόνο στις δικές τους δυνάμεις. Όχι όπως άλλες
Έτσι τουλάχιστον λένε ότι όχι όπως άλλες διάφορες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, εμείς δεν παίρνουμε λεφτά πουθενά και δεν ζητάμε. Πάντως φαντάζομαι ότι σίγουρα αν κάποιος τώρα που μας βλέπει και θέλει με κάποιο τρόπο να συνεισφέρει, ότι σίγουρα θα υπάρχει. Υπάρχει ο τρόπος και τον ρωτήσαμε μάλιστα τον κύριο Παχριστόπουλο πώς μπορεί κάποιος και είπε ότι εγώ με το τηλέφωνο μου είναι στη διάθεσή σας, όποιος πάρει στην εκπομπή σας, όχι φυσικά στον αέρα να δώσουμε το τηλέφωνό του, αλλά όποιος θέλει να βοηθήσει μπορεί να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι ο όρκος του Ιπποκράτη, παιδιά, κανονικά. Ναι, επάγγελμα. Και πόσο μάλιστα σε μια Ελλάδα που, όπως είπε και ο ίδιος, έχουμε εμείς τώρα το πρόβλημα. Εμένα ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση μια κουβέντα που μου είπε ο άνθρωπος. Θέλαμε, είπε, να πάμε στις Φιλιππίνες. Όταν ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε, ήμασταν οργανωμένοι να φύγουμε και δεν είχαμε τα λεφτά να πάμε των εισιτηρίων μας. Αυτό. Λοιπόν, οπότε, αν μας βλέπει κάποιος που έχει τη δυνατότητα να στηρίξει το έργο αυτό, ας επικοινωνήσει με την εκπομπή μας, γιατί μόνο καλό θα κάνει. Πάμε να δώσουμε μερικά δώρα, έτσι, γιατί και αυτά είναι δώρα σημαντικά. Πάντα είναι ευπρόσδεκτα. Αυτά είναι σημαντικά. Λοιπόν, αυτό εδώ δεν θέλει, είναι όμως το μικρόφωνο μου, το παίρνω και αυτό πακετάκι. Λοιπόν, θα φτιάξουμε και κοσμήματα, έτσι, μην ξεχάσω. Για να δούμε εδώ, αυτό θα τα φτιάξουμε σε λίγο. Θα είναι εδώ κοντά μας η κυρία Πίτα, για να φτιάξουμε αυτά εδώ τα πολύ ωραία κοσμήματα. Τι ωραία, και είναι και πολύ της μόδας και θα μάθουμε να τα φτιάξουμε. Τι ωραία. Λοιπόν, Στέφανε. Κιμ. Στέφανε. Κιμ. Δεν πιστεύω να φαντάς τα ίδια ρούχα με την περασμένη εβδομάδα. Όχι. Εντάξει. Όχι. Τι θα παίξουμε. Τι θα τραγουδήσουμε. Διάφορα. Έχω κάτι στο μυαλό μου. Τι είναι, Έλληνας ερμηνευτής. Είναι ξένος. Μια ερμηνεύτρια και... Ναι, Έλληνες. Έλληνες. Λοιπόν, για να δούμε όμως ποιος ή ποια είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κιμ. Γεια σας. Από πού μας τηλεφωνείτε. Τηλεφωνώ από Νίκαια. Από την Νίκαια. Και το όνομά σου. Λέγομαι Άντζελα. Άντζελα, πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Στέφανος σου έχει ετοιμάσει ένα ωραίο τραγουδάκι να τραγουδήσετε μαζί. Έτοιμοι. Έτοιμοι, για να ακούσω. Ωραία, πάμε. Δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω. Νόμιζα πως είχα αγκαλιά το τελευταίο. Πόσο λάθος έκανα που για σένα πέθαινα. Τώρα που με πούλησες το ξέρω. Δεν είπα. Υπάρχουν άγγελοι, άγγελοι σου λέω. Δεν υπάρχουν άγγελοι, άγγελοι. Όχι. Μέχρι εκεί ήταν οι άγγελοι. Αχ, είναι και το όνομα μου και δεν μπορώ να το θυμηθώ. Σωστό και αυτό. Δεν υπάρχουν άγγελοι, δε με ξεγελάνε. Την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά, να είστε καλά. Για πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε. Καλά εσείς. Μια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Το όνομά σας. Είμαι ο Παναγιώτης και τηλεφωνώ από τον Ασπρόπυργο. Από τον Ασπρόπυργο. Πολύ ωραία. Άλλη. Έχεις κανένα τραγούδι με Παναγιώτη, όχι. Με Παναγιώτη, όχι. Ό,τι θέλετε. Όχι, γιατί η προηγούμενη ήταν Άντζελα και ήταν η Άγγελη. Για πάμε να δούμε τι έχεις ετοιμάσει δεν για τον Παναγιώτη. Δεν έχω περιθώρια, στενέψανε τα όρια. Χωρίς καρδιά δεν θέλω να γυρίσω. Σιγά σιγά πεθαίνουμε, στα ίδια πάντα μένουμε. Μα μια ζωή καλύτερη αξίζω σου. Συγγνώμες κι άλλα θύματα θα πάρουνε τα κύματα. Βουλιάζει την ελπίδα που κρατάω. Σιγά σιγά διαλύθηκα, τον έρωτα φοβήθηκα. Για μια ζωή καλύτερη θα πάω. Σου δίνω πίσω. Σου δίνω πίσω την αγάπη που μου δάνεισες. Δώσε μου πίσω. Δώσε μου πίσω τη ζωή μου και ξοφλάμε. Να σου θυμίσω. Είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα. Πως θες εσύ
πως δε σε εσύ για καλοκαίρια να μιλάμε. Αυτό ήταν. Μπράβο! Λοιπόν, θυμάστε ότι δεν πήρατε στο The Voice, έτσι. Δεν πήρατε στο The Voice. Στο Magazine Life έχετε πάρει, ε. Εντάξει, δεν είμαστε για το The Voice. Πάντως καλά θα πάτε με το τραγούδι. Τι θα έλεγες, θα πάταγες στο κουμπί. Τώρα για να κάνουμε ένα καλό, θα πάταγες στο κουμπί αν ήσουν ακριτής στο The Voice. Ναι, μπορεί και να το πάταγα. Να τα. Να τα. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε τότε. Να πάτε. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς έχουμε μερικά έτσι επεισόδια ακόμα περιθώριο. Έχουμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ποιον θα δώσετε τώρα το πολύ ωραίο ρολόι Φερέντι που θα σας δώσω. Για πείτε μας. Ό,τι θέλετε, ναι, και ρολόι δεν έχω πρόβλημα. Για τη γυναίκα μου, αν υπάρχει κάποιο γυναικείο. Ναι, γυναικείο θα σας δώσω. Τα ρολόγια Φερέντι είναι για γυναίκες, οπότε για τη σύζυγο. Α, ωραία, μια χαρά. Ωραία. Ποιο είναι το αγαπημένο της χρώμα, ξέρετε? Το μπλε της αρέσει, το ροζ. Ωραία, θα σας δώσω ένα πολύ ωραίο γαλάζιο. Ωραία. Να είστε καλά, χαιρετισμού στον Ασπρόπυργο. Γεια σας. Λοιπόν, εσύ θα φοράς τα ίδια ρούχα για να βγάζουμε ωραίες φωνές. Έτσι, εντάξει. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, για πάμε όμως τώρα να φτιάξουμε τα κοσμήματα με την κυρία Χρυσίδα. Πίτα, ωραίο όνομα και εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Φιλοξενούμε ωραία ονόματα στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα φτιάξουμε κοσμήματα, ένα από αυτά τα ωραία που έχετε φτιάξει. Εγώ πρέπει όμως να σας πω τώρα ποιο έβαλα εγώ στο μάτι, που είναι πολύ περίεργο, μου θυμίζει λίγο φίδι, λίγο κάτι. Ναι, ενώ είναι απλό σκηνή ορειβατικό και απλά το έχω στολίσει με χάντρα κρύσταλλο. Αλλά έχει πολύ ωραίο συνδυασμό χρωμάτων. Ναι, τα γη είναι πάντα είναι και πιο ζεστά. Λοιπόν, κορδόνια, κρόσια, κόμπι. Φούντες, ναι, πολύ της μόδας. Ξεκινάνε όμως και οι αλυσίδες οι μεγάλες, ξεκινάνε οι πολλές οι χάντρες, τα κοσμήματα. Εμείς σήμερα και αρκετό θα φτιάξουμε χρώμα. Αυτό εδώ, έτσι. Αυτό, ναι. Ωραία. Είναι το οποίο με μεγάλους κρίκους αλυσίδας, με ιδιαίτερο ύφασμα από δείχτη και διάφορα διακοσμητικά. Τέλεια, πάμε να το φτιάξουμε. Βεβαίως. Εγώ έχω κάνει ήδη μια προετοιμασία εδώ και έχω φτιάξει, έχω βάλει στις άκρες μας γιατί είναι αρκετά ευαίσθητο σαν ύφασμα. Αυτό τι είναι, ύφασμα, έτσι. Ναι, δείχτη. Δείχτη. Και είναι αρκετά ευαίσθητο. Το κλείνουμε λοιπόν με λίγο σελοτέιπ. Ναι. Απλά θα το κόψουμε εδώ στη μέση γιατί είναι μετρημένο για να κάνει τις δύο άκρες μας. Ωραία. Πόσους πόντους περίπου, στους πόντους. Γύρω στους 17 πόντους είναι. Η κάθε μεριά. Η κάθε πλευρά. Mm-hmm. Διπλωμένο στη μέση. Ναι. Λοιπόν, η αλυσίδα μας τη συνδέουμε μόνοι μας, δεν είναι έτοιμη. Mm-hmm. Αυτά τα βρίσκουμε εύκολα. Τα βρίσκουμε σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, mm-hmm. με διάφορα υλικά για μπιζού. Τώρα κανείς μπορεί να βρει, ας πούμε, και ασημένιο τέτοιο ύφασμα να το κάνει όλο. Και ασημένιο μπορεί εναλλακτικά, αν δεν θέλει τέτοιο ύφασμα, να βάλει ένα κορδόνι ή να βάλει ένα κορδονέτο σε πιο φαρδί. Όχι, θέλω να πω τώρα πάνω σε αυτό το κολλιέ. Μπορεί να κάνει και κάποιο ασημένιο, ας πούμε. Εδώ τώρα με τον τρί που φοράω εγώ, πάει ναι, και το ασημένιο. Να βάλει ασημένιο. Μπερδεύτηκα όμως εδώ. Εγώ κάνω συνδυασμό για να μην είναι ούτε το πολύ χρυσό, ούτε το πολύ ασημένιο. Ναι, για να υπάρχουν επιλογές στο ντύσιμό μας. Τα φτιάχνω από χόμπι. Η αλυσίδα μας είναι έτοιμη. Mm-hmm. Έχουμε ενώσει τους κρίκους μας. Οπότε τώρα περνάμε σε κάθε άκρη το ύφασμά μας. Βάζουμε ένα διακοσμητικό. Ο κρίκος τι είναι, για να δέσει? Όχι, περισσότερο. Αυτός ο κρίκος που βάζω τώρα, τίποτα. Απλά διακοσμητικός. Δεν δένει πουθενά τίποτα. Κρατάει το ύφασμα απλά πιο ενωμένο για να μην είναι ανοιχτό, επειδή είναι περασμένο στη μέση. Πολύ ωραίο και αυτό. Όντα, και βλέπω και πολύ χρώμα. Αρκετό οπότε χρώμα νομίζω, και ευτυχώς είχαμε και το χειμώνα χρώμα. Επιστρέφουμε. Είχαμε επιλογή χρωμάτων και το χειμώνα. Πολύ το κονί είναι έτοιμο. Έχουμε να βάλουμε μόνο τους ακροδέκτες μας, να ενώσουμε τη συναρμολόγηση, δηλαδή ουσιαστικά. Γρήγορα. Είναι αρκετά εύκολο. Και μετά είναι βέβαια και τα πιο αυτά, εντυπωσιακά. Ναι, αυτά είναι παιχνίδι, να το πω, γιατί βάζεις μπροστά το υλικό σου και κάνεις ό,τι σχήμα θέλεις εσύ με τις χάντρες και με τους χρωματισμούς. Ένα έχει υλικό για να μπορέσεις να το κρατήσεις σταθερό, γιατί αλλιώς... Το οποίο κολλάμε τις χάντρες. Ναι. Όπως εμάς μας αρέσει, ανάλογα το σχήμα. Mm-hmm. Τέλειο. Που μας βγαίνει εκείνη την ώρα και τους συνδυασμούς. Είναι αυτό, είναι σαν αυτό που φοράω εγώ. Α, πάρα πολύ ωραίο. Το μεγάλο, το πιο εντυπωσιακό που έχω συνδυάσει και την αλυσίδα αντίστοιχα. Mm-hmm.
Να, και εδώ είναι το ίδιο, ναι. Το ίδιο κόνσεπτ. Είσαι δερματίνη, είσαι τσόχα, μπορούμε κάπου να κάνουμε το πατρόν που εμάς μας ενδιαφέρει, ανάλογα με τα χρώματά μας. Ωραία. Πόσο μας κοστίζει να φτιάξουμε τώρα έτσι μόνοι μας αυτό το κολλιέ? Λιγότερο από 5 ευρώ. Μας ενδιαφέρει αυτό. Να πάρουμε τα υλικά μας, ναι, μόνοι μας. Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα με υλικά κοσμημάτων. Πρέπει να έχεις λίγο φαντασία. Δηλαδή, πολλές φορές, ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα μόνες μας, δεν μπορούμε να φανταστούμε πολύ καλά πώς μπορεί να συνδυαστούν τα. Αν τα υλικά μας είναι μπροστά μας απλωμένα, ναι, όλα έρχονται από μόνα τους. Ναι, δεν είναι κάτι. Την πρώτη φορά ίσως αποτύχουμε, ίσως να μην είναι το απόλυτο που μας ενδιαφέρει. Οπότε τώρα έχουμε αυτές τις δύο άκρες εδώ, οι οποίες με κόλλα μπαίνουν. Με κόλλα ειδική. Βάζουμε τους λίγη κόλλα στον ακροδέκτη μας. Μας. Απλά και μόνο ένα ποσακό κολλιέ. Να φοράμε κάτι απλό, ένα τζιν, ένα τίσερτ και ένα κολλιέ δίνει τελείως. Ακριβώς. Και εγώ σήμερα κάπως έτσι έχω ντυθεί. Είσαι πάρα πολύ ωραία ντυμένη, είσαι είναι πολύ ωραία. Είναι όμως τόσο εντυπωσιακό που ακριβώς αλλάζει όλο μας το ντύσιμο. Ωραία. Και μπορεί να παίξει και με όλα τα χρώματα, όπως αυτό εδώ το χρώματα, μπλε. Χρώματα, χάντρες, ναι. Είναι σε πιο αιγυπτιακό στυλ, εγώ έτσι το λέω αυτό, θυμίζει λίγο Κλεοπάτρα. Το αγαπημένο σας ποιο είναι? Το αγαπημένο το δικό μου είναι αυτό, το οποίο είναι πλεγμένο και στο χέρι, πλέξη του όλη. Και μου αρέσουν πολύ και τα μεγάλα, τα εντυπωσιακά, είμαι λίγο του μεγάλου κοσμήματος, του πανταχτερού. Καλά, όλες οι γυναίκες νομίζω, λίγο πολύ, ναι, λίγο πολύ είμαστε. Χωρίς απόλυτα να λοιπόν, είναι φορτωμένο. Αυτό, μάλλον αυτό πρέπει να στεγνώσει λιγάκι. Πολύ λίγο, περιμένουμε 2-3 λεπτά να σταθεροποιηθεί η κόλλα μας. Εδώ, έτσι κι αλλιώς το και το κόσμημά μας είναι αυτό. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ωραία πράγματα και οικονομικά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Τώρα αυτά που θα δούμε, δεν το έχουμε ξαναδεί. Αυτό είναι πράγματι σίγουρο. Και θέλω να ξεκινήσω έτσι με τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Μπόρις. Μπόρις, Μπόρις. Γεια σου, Μπόρις. Μείνε εκεί, μείνε. Λοιπόν, εσύ είσαι ο Μπόρις, σωστά. Λοιπόν, εσύ όμως είσαι πολύ έξυπνο σκυλάκι. Και θα μας δείξεις διάφορα σήμερα εδώ, σωστά. Λοιπόν, εγώ είμαι η Κιμ. Γεια σου. Χεράκι. Γεια σου. Γεια σου, Μπόρις. Λοιπόν, ο Μπόρις είναι ο πρώτος μου καλεσμένος. Σε λίγο θα έρθει και ο Παύλος. Ο Παύλος δεν θα έλεγα ότι μοιάζει πάρα πολύ με τον Μπόρις, αλλά θα μας δείξουν πολύ ωραία πράγματα. Και τώρα θέλω να καλησπερίσουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Πέτρο Καραχούντρη, ο οποίος είναι εκπαιδευτής σκύλων. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, είσαι εκπαιδευτής, εγώ εκεί τον Μπόρις τον εκεί μείνε. Ναι, ναι, άσε τον εκεί. Ωραία. Μείνε εκεί. Λοιπόν, εσείς σήμερα θα μας δείξετε αυτά που μπορούν να κάνουν οι σκύλοι όταν μπαίνουν σε μία εκπαίδευση και σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης. Ναι, τι ναι, είναι αυτό ακριβώς ναι, ναι, που κάνετε? Μπορούμε να μάθουμε να σας δείξω τα βασικά που κάνουν τα σκυλιά, που θέλουμε να κάνουν τα σκυλιά για να περνάμε όλοι καλά. Δηλαδή να κάθονται, να μας περιμένουν. Και κάποιες ασκήσεις που με την εκπαίδευση μπορεί να μάθει ένα σκύλος. Αυτός είναι ο Παύλος. Αυτός είναι ο Παύλος. Γεια σου, Παύλο. Ένα ντόμπερμαν 20 μηνών. Μήνε. Ωραία, λοιπόν, με ποιον θα ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με τον μεγάλο. Ωραία. Εγώ κρατάω μία απόσταση, κάθομαι ναι, με τον Μπόρις εγώ. Ναι, 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 ωραία. Πάμε, Παύλο. Πάμε μαζί. Παύλο, κάτσε. Πάμε μαζί. Μαζί, πάμε. Εδώ μαζί. Κάτσε. Σούζα. Μείνε. Μείνε. Παύλο, κάτω. Παύλο, κάτσε. Κάτω. Κάτσε. Πόσο χρόνο είσαι? 2, μπράβο. Μπράβο, πάμε μαζί.
Μαζί, Παύλο. Παύλο. Δεν είναι δύο, είναι 20 μηνών. Ναι. Κοντά είμαστε, κοντά είμαστε. Κοντά, Παύλο. Πάμε. Πάμε ένα κουτσό, κουτσό. Κουτσό. Μαζί, μαζί. Πάμε, κουτσό. Κουτσό. Πάμε, πάμε. Πάμε. Κι άλλο εδώ, εδώ. Κουτσό. Πάμε, πάμε. Μπράβο. Μπράβο. Πάμε. Μείνε. Μείνε. Φοβερό. Είναι. Μείνε. Μείνε. Μπράβο. 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 Κάτσε. Μάλιστα. Πόσο καιρό θέλει ένα σκύλι για να μάθει αυτά που είδαμε τώρα? Τον Παύλο τον ξεκινήσαμε μεγάλο, ενός χρονού. Και έχουμε δουλέψει 6-7 μήνες. Μπορεί το κάθε σκύλι να ακούει έτσι τις εντολές? Ναι, ναι. Ο κάθε σκύλος. Ο κάθε σκύλος. Ο κάθε σκύλος. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα θα πάμε να δούμε και αυτά που είναι λίγο τα παραπάνω από τα... Να δούμε με τον Μπόρις. Μπόρις, θέλεις. Πες μου εμένα. Θες. Ναι. Οκ, okay, θέλει. Ωραία. Ωραία. Πάμε. Εμείς έχουμε γίνει φιλαράκια εδώ με τον Μπόρις, έτσι όπως βλέπετε. Λοιπόν, θα πας. Έλα, Μπόρις, έλα. Hop. Μπράβο. 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 Πάμε μαζί. Πάμε μαζί, μαζί. Έλα, έλα. Πάμε, πάμε, πάμε. Εδώ, μαζί. Μαζί. Πάμε, stop. Πάμε πίσω, 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 πίσω. Γύρνα. Πάμε πίσω, 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 πίσω. Εδώ, εδώ, μαζί, μαζί, μαζί. Πάμε, πάμε πίσω. Εδώ, εδώ. Α, πάμε. Ήθελε να ξυθεί λίγα. Πίσω, 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 πίσω. Γύρνα. Γύρνα. Πάμε πίσω. Πίσω, πίσω. Εδώ, εδώ. Πάμε, πάμε, έλα, έλα μαζί. Πάμε, 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 γύρνα, έλα, πάμε, δύο, τρία, σιγά, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οχτώ, εννέα, δέκα. Μπράβο, 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 μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Ωραίος ο Μπόρις. Οπότε και μεγαλόσωμα και μικρόσωμα. Και μεγαλόσωμα και μικρόσωμα. Ό,τι μπορεί να κάνει ένας μεγάλος σκύλος, μπορεί να το κάνει και ένας μικρός. Τώρα, και βέβαια, το αντίθετο. Ξέρουμε ότι εκπαιδεύονται και τα σκυλιά για διάφορους λόγους. Ας πούμε, γίνονται ναυαγοσώστες. Ναι. Δεν είναι όλα τα σκυλιά. Βοηθάνε την αστυνομία. Ναι, ναι. Την αστυνομία, ας πούμε, μπορεί να την βοηθήσει ένα ντόμπερμαν. Ένα γερμανικό μενικό. Είναι συγκεκριμένες οι ράτσες, ναι, δηλαδή. Ναι. Είναι οι ράτσες που είναι πιο δυναμικές. Οι ράτσες που είναι. Εμείς τώρα που έχουμε τον σκύλο ως καλό φίλο μας στο σπίτι, ως ναι, μέλος της οικογένειας. Τι είναι αυτό, ας πούμε, που θα μπορούσατε εσείς να μάθετε σε ένα σκυλί δικό μας, που θα μπορούσε να χρησιμεύσει στην καθημερινότητά μας ή ακόμα και να σώσει μια ζωή? Εξαρτάται το σκύλο. Mm-hmm. Το να σώσει μια ζωή, δηλαδή ένα κανείς, ας πούμε, δεν μπορεί να σώσει μια ζωή. Mm-hmm. Ένας γερμανικός σημενικός, ένα ροτβάιλερ, ένα λάμπραντορ. Ναι. Εντάξει, μπορεί να σας βοηθήσει σε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε, καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε με τη βασική υπακοή των σκύλων. Να μάθει να μην τραβάει, να περπατάει καλά στη βόλτα, δηλαδή να περνάτε όλοι καλά. Να ναι, είναι ήσυχος μέσα στο σπίτι, να έρθει κάποιος. Να μην ενοχλεί, ας πούμε. Να μην ενοχλεί, να έρθει κάποιος επισκέπτης, να τον βάλετε σε μια γωνία να κάτσει, όπως ο Μπόρις. Σε μια γωνία να κάτσει, σε μια δικιά του γωνία. Να περνάτε όλοι καλά. Μάλιστα. Τι άλλο. Λοιπόν, να τον βάλουμε, να τον Μπόρις βάλουμε τον Μπόρις να κάνει. Μπόρις, πάμε. Εδώ. Κάνε μια. Πρώτα, πρώτα, πρώτα. Μπράβο, μπράβο, έλα, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Φοβερός. Μπράβο, πάμε, πάμε μαζί, εδώ, πάμε, πρόδα, πρόδα. Έλα, έλα, Μπόρις, πάμε, έλα, πρόδα, πρόδα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πώς τους τα μαθαίνετε αυτά, υπάρχουν κάποιες λιγουδιές που τους δίνετε? Ο σκύλο, για... Εξαρτάται το σκύλο, παιχνίδι, χάδι, επιβράβευση, τροφή. Αυτά. Δηλαδή, ο Παύλος είναι μόνο με χάδι. Έχει εκπαιδευτεί μόνο με χάδι. Του αρέσει πιο πολύ αυτό παρά οτιδήποτε άλλο. Πάμε, Μπόρις. Αυτός εδώ τώρα τρελαίνεται πολύ με ένα παιχνίδι που έχω στην τσέπη. Μισό λεπτάκι. Έλα. Πάμε, έλα, έλα, πάμε. Πάμε, πόδι. Πάμε, πάμε, πόδι. Πάμε. Ένα, δύο, τρία, τρία, τέσσερα, πέντε, πέντε, έξι. 8. Μπράβο. Έλα. Έλα. Μπράβο. Έλα. Φέρτο. Έλα. Hop. Έλα. Μπορείς. Φέρτο. Πάμε. Έλα. 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 Hop.
Μπράβο, 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 μπράβο. Θα τον βάλουμε να πηδήξει και το εμπόδιο. Ναι. Ο Μπόλ μπορεί. Μπορούμε να... ή μάλλον να πηδήξει στη ρακέτα. Έλα, μπορείς. Πάμε. Πάμε. Έλα, εδώ. Πάμε, έλα, πάμε. Ένα, hop, ένα. Μπράβο, πάμε. Oh. Δύο. Δύο, μπράβο. Μπράβο. Πάμε. Τρία. Τρία, μπράβο. Πάμε, τέσσερα. Πάμε. Μπράβο, πέντε. Πρωταθλητής ο Μπόρις. Hop, μπράβο, πάμε. Hop. Κοίτα. Μπράβο, πάμε. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ ωραία. Μπράβο. Να ρωτήσω κάτι. Μπράβο, ο Μπόρις είναι ταλέντο, ας πούμε. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν είναι ταλέντο. Δηλαδή, αν εγώ πάρω τώρα ένα κανείς ναι. και σας το φέρω... Εάν ασχοληθούμε για 6-7 μήνες με ένα σκυλί, οποιοδήποτε σκυλί είναι αυτό, και ασχοληθείτε και εσείς, όλα τα σκυλιά μπορούν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο. Δεν είναι ότι είναι έξυπνος ο σκύλος και τα άλλα είναι δεν είναι έξυπνα. Είναι ότι, όπως είναι όλα τα σκυλιά, είναι και ο Μπόρις. Και αν είναι μεγάλο σε ηλικία, ας πούμε, εγώ έχω ένα και είναι 5 χρονών. Εντάξει, τσιουάουα με πίνσελ. Εκεί είναι πιο δύσκολο. Τι έχει εσύ, τσιουάουα με πίνσελ. Εν τω μεταξύ, όταν θέλει να κάνει την ανάγκη του, χωρίς να το έχουμε εκπαιδεύσει, πάει και χτυπάει το, ναι, το ναι. παράθυρο. Το και όταν κλαίω, κάνει το σκυλάκι. Είναι απίστευτο. Ναι, ναι. Έχουν πολύ μεγάλο ένστικτο. Το φύλλο παίζει ρόλο στην εκπαίδευση, στην ευκολία. Τα φιλικά είναι πιο εύκολα. Αυτό ήθελες να ακούσεις εσύ τώρα. Τα θηλυκά είναι πιο εύκολα στην εκπαίδευση. Στο εξωτερικό παίρνουν θηλυκά. Εμείς εδώ στην Ελλάδα πιο πολύ προτιμούμε τα αρσενικά. Η Ευρώπη πιο πολύ είναι... Στα μαθήματα που κάνετε εσείς, έρχονται και οι ιδιοκτήτες μαζί. Πρέπει να είναι και ο ιδιοκτήτης, Καλό είναι να είναι ο ιδιοκτήτης. Πάντως είναι κάτι διαφορετικό, γιατί συνήθως τα πάνε τα σκυλιά για εκπαίδευση, αλλά τέτοια πράγματα δεν βλέπουμε. Μόνο το σήκω, κάτσε, αυτό. Έτσι, είναι η νοοτροπία, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα γενικά είμαστε λίγο... Πάντως, έτσι για να το πούμε και αυτό, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και παρερμηνίες. Ότι τα χτυπάμε και τέτοια. Ναι, ότι θέλω να πω ότι δεν του αρέσει του ζώου αυτό που, ναι. που κάνει. Ναι. Εγώ διάλεξα να εκπαιδεύσω κανείς, είναι προσωπικός μου σκύλος, ενώ ο Παύλος είναι φίλος. Εγώ διάλεξα να πάρω κανείς, γιατί τα κανείς εκπαιδεύονται πολύ δύσκολα σε τέτοιο επίπεδο. Λίγο να του, καλά δεν συζητάμε να χτυπήσει σκύλο, λίγο να του φωνάξεις, μπορεί να τον... Να τον κόψει, να μην μπορέσει να κάνει την άσκηση. Θέλω να μας το εξηγήσετε αυτό, γιατί πολλές φορές όταν ακούμε ότι ας πούμε εκπαίδευση και παραπάνω δηλαδή από τη βασική εκπαίδευση, ότι τυραννιέται το ζώο, ότι δεν του αρέσει, ότι... Όχι, όχι. Αν μπορέσει να καταλάβεις τους ρυθμούς του ζώου και να δεις την ψυχολογία του λίγο, δεν ταλαιπωρείται, του αρέσει. Ο Παύλος, αν κάτσουμε στο σαλόνι, έρχεται και μας τραβάει. Πιο πολύ τον ιδιοκτήτη του για να κάνει. Λοιπόν, έχετε και ένα άλλο που μας λέγατε προηγουμένως φοβερό με το κινητό τηλέφωνο. Α, με το κινητό. Ναι. Το κινητό είναι μέσα. Άμα έχουμε ξεχάσει, ας πούμε, πού είναι το κινητό μας και ψάχνουμε. Ναι. Ναι, για να δούμε. Έλα, μπορείς. Φέρ' το τηλέφωνο. Φέρ' το τηλέφωνο. Φέρ' το. Μπράβο. Έλα. Έλα. Μπράβο. Μπράβο. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο και για κλειδιά και για οτιδήποτε άλλο. Στο σπίτι, επειδή είναι, εδώ δεν είναι ο χώρος του και λειτουργεί διαφορετικά ο σκύλος, στο σπίτι το φέρνει όπου και να είναι το κινητό. Να σου πω κάτι. Αν εγώ τώρα δώσω στο σκύλο που έχετε εκπαιδεύσει εσείς, αν του δώσω εγώ μια εντολή, θα με ακούσει. Να δοκιμάσουμε. Για να ακούσουμε. Ναι, να πούμε να τον ρωτήσετε. Μπορείς, κάτσε. Ναι. Να τον ρωτήσετε. Μείνε. Λίγο όρθια. Να του δείξετε τη μύτη και να τον ρωτήσετε πού είναι η μύτη του. Μπορείς, πού είναι η μύτη σου. Έτσι, ναι, ναι, έτσι, μπορείς. Μπορείς. Πού είναι η μύτη σου. Η μύτη. Μπράβο. Οπότε δεν είναι. Είναι κάτι που το έχει μάθει το σκυλί. Και το κάνει με όλους, αρκεί να σας δείξω τον τρόπο. Δηλαδή, αν κάτσουμε μια εβδομάδα και σας δείξω όλους τους τρόπους, θα δείτε ότι κάνει με μένα, θα κάνει και με εσάς. Μάλιστα. Δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο με μένα. Τι άλλο τώρα, να δούμε για κάτι από τον Παύλο. Ο Παύλος είναι βέβαια πιο μεγαλός, όμως και σίγουρα μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Εντάξει, ο Παύλος έχει δουλέψει πιο πολύ σε εξωτερικούς χώρους. Με εμπόδια, με τούνελ, άλλο επίπεδο εκπαίδευσης. Εδώ τον φέραμε, μας έκανε κάποια πράγματα. Και του, και του αρέσει όμως. Και αυτό με πάντως ήταν φοβερό αυτό που έκατσε στα δύο πόδια. Μπορούμε πάλι να τον, όταν πάμε ταξίδι, ναι. να...
να μην τον πιάνουμε με το σκι. Μπορείς, έλα, ανέβα. Πάμε, πάμε, έλα, ανέβα, πάμε. Μπράβο. Όταν πάμε ταξίδι, να πηγαίνουμε έτσι κάπως. Κάπως έτσι, ας πούμε. Να πάμε στο αεροδρόμιο, να πάμε να τσεκάρουμε τα εισιτήρια. Μείνε. Μείνε. Να μείνει εκεί η βαλίτσα. Κατά έχει ισορροπία, φοβερό. Ναι. Μπορείς πραγματικά, σ' αγαπάμε. Σ' αγαπάμε πραγματικά. Είναι και κούκλος. Δεν υπάρχει. Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσο κοστίζει τώρα μία εκπαίδευση? Είναι ακριβή? Ξεκινάει από πόσα χρήματα? Εξαρτάται. Μία εκπαίδευση βασικής υπακοής μπορεί να ξεκινήσει από 500 ευρώ και να πάει 1000. Εντάξει, είναι πολλά τα χρήματα. Αυτές οι εκπαιδεύσεις, τώρα εδώ του Μπόρις, είναι άλλες εκπαιδεύσεις. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Για να μάθουμε ένα σκύλο σαν τον Μπόρις δεν είναι θέμα χρημάτων. Μπορεί να γίνει και τσάμπα, αρκεί ο ιδιοκτήτης να έχει, ναι. να έχει χρόνο και όρεξη. Εάν δεν έχει ο ιδιοκτήτης χρόνο και όρεξη, όσα λεφτά και να δώσει, δεν θα μπορέσει να πετύχει το στόχο. Αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ, και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, είναι ότι καμιά φορά παίρνουμε ένα σκυλί. Έτσι. Δεν το εκπαιδεύουμε και τελικά μας παιδεύει, ναι. περισσότερο, ας πούμε. Ναι, ναι. Αν δεν έχει τουλάχιστον πάρει την βασική εκπαίδευση για να μας διευκολύνει και εμάς, όπως είπατε εσείς, τα ταξίδια. Ανέβα. Έτσι δεν είναι, Στέφανε? Μείνε. Σκυλί έχεις? Όχι, αλλά είμαι στη φάση που θα πάρω σκυλί. Να. Ναι. Μπορείς. Μπορείς. Εκεί είμαι. Φοβερό. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε και τον Παύλο, ο οποίος εκεί δεν κρατιέται. Ναι, δεν κρατιέται. Τον βλέπω στα παρασκήνια. Μπορείς, θα ξαναρθείς. Μπορείς. Μπορείς, θα ξαναρθείς. Θα ξαναρθείς. Πες ναι. Μπορείς, θα ξαναρθείς εδώ. Ε, θα ξαναρθείς εδώ. Θα ξαναρθείς. Θα ξαναρθείς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Έκλειψε την παράσταση ο Μπόρις. Έκλειψε την παράσταση ο Μπόρις. Και ο Παύλος. Ο Παύλος που καθόταν στα δύο πόδια έτσι. Και είναι και μεγαλός όμως. Είναι πάρα πολύ. Δεν είναι το ίδιο σώμα το Μπόρις. Βέβαια. Είναι πιο δύσκολο. Λοιπόν, εσύ να πας στο Τσιουάουα Πίντσερ για καμία εκπαίδευση. Ακούει καθόλου? Είδες, ακούει. Ακούει, ακούει, ακούει. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, μπορούμε να βγάλουμε καμία γραμμή να δώσουμε δώρα? Θα πάρω εγώ τηλέφωνο να κερδίσω. Θα πάρεις εσύ τηλέφωνο? Όχι, όχι, θα σε καταλάβουμε. Θα σε καταλάβουμε, δεν θα γίνει όπως με την... Μήπως γίνει όμως με το voice, θα εμείς θα κάνουμε ότι δεν καταλάβαμε. Θα σε καταλάβουμε. Λοιπόν, για ετοιμάστε μου μία γραμμή να βγάλουμε. Αυτό το μικρόφωνο σήμερα, παιδιά, δεν θέλει. Δεν υπακούει έτσι σαν τον Μπόρις και τον Παύλο. Λοιπόν, ωραία αυτά που είδαμε σήμερα. Πάρα εγώ πρέπει να πω ότι έχω μείνει έτσι κάπως εντυπωσιασμένη. Και είναι ωραίο αυτό, γιατί έτσι πραγματικά σου δίνεται και η ευκαιρία να γίνει πραγματικό μέλος της οικογένειάς σου, να έρχεται μαζί τα ταξίδια, να μην ενοχλεί τον κόσμο κτλ. Να είναι πιο εύκολη συμβίωση μαζί του. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, γιατί έχουμε τηλεφωνική γραμμή, ποιον ή ποια έχουμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε? Τι κάνετε? Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Καλά είμαι. Θα ξαναπροσπαθήσουμε. Λοιπόν, να πούμε εμείς κανένα τραγουδάκι. Τι θέλεις να ακούσεις? Τι θέλω να ακούσω? Τι θέλουμε να ακούσουμε? Κάτι χαρούμενο, ναι, κάτι χαρούμενο. Για την Έλενα. Να πούμε κάτι χαρούμενο και κάτι λίγο έτσι, επειδή σε λίγες μέρες έχουμε απόκριση, παιδί μου. Ναι, για πες. Ε, έτσι κάτι για την Έλενα. Είσαι ένα τρελό κορίτσο με μηνύζει, στον δρόμο όλοι σε κοίτουν. Φύγεις πάντα με το βλέμμα σου, για σένα θέλεις να μιλούν. Τρελό κορίτσο, πρόσεξε καλά, μη ζητάς πολλά. Τρελό κορίτσο, πόδους μη σκορπάς. Τρελό κορίτσο, για θα βρεις μπέλα. Καλά το πας. Ρολόι όμως δεν μπορώ να σου δώσω. Σας παρακαλώ, κυρία Κιμ. Κυρία Κιμ, τώρα είναι που δεν σου δίνει τίποτα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Κύριε
Στέφανε. Κυριακή μου. Κυρία Αλεξία. Κυρίες και κύριοι. Γιατί γίνεται με τα κεριά. Κυρίες και κύριοι, ακριβώς. Για πάμε να δούμε αν μπορούμε τώρα να βγάλουμε την τηλεφωνική μας γραμμή που έτσι δεν μπορούσαμε. Για τεχνικούς λόγους, προφανώς, πριν. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Μείναμε στο καλά είμαστε. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλά είμαστε! Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να μας πείτε το όνομά σας. Ναι, βέβαια, Σοφία με λένε. Ωραία, κυρία Σοφία. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να τραγουδήσετε? Βέβαια, βέβαια. Ωραία, για πάμε να σας ακούσουμε. Το πρόσωπό μου τον καθρέφτη με κοιτά. Κι αφού δεν κλαίω, πώς μπορεί αυτό και κλαίει. Πιάνω τα μάτια μου, μα είναι αυτά στεγνά. Δεν του μιλάω, μα για σένα ναι, μου λέει. Όλα σ' αγαπάνε τόσο δυνατά. Έφυγες και κάνω όνειρα τρελά. Πολύ ωραία! Πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει και εμείς έτσι να στήσουμε εδώ επιτροπή με κουμπιά κτλ. Γιατί πάμε πάρα πολύ καλά. Κυρία Σοφία, άψογα! Ένα ρολόι από την εταιρεία Ferendi είναι δικό σας. Με πολύ αγάπη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας φιλώ. Γεια σας. Γεια σας. Είδες. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Αλλά τι καλά που και αύριο θα είμαστε εδώ, 12 ακριβώς, το μεσημέρι, για 2 ολόκληρες ώρες γεμάτες μαγκαζίνο live. Σας περιμένω αύριο, Κυριακή, Κυριακή, μέρα ξεκούρασης, μέρα χαράς και εμείς είμαστε εδώ για όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως η γη και η σελήνη. Οι δυο καρδιές μας δεθήκαν σε κοινή τροχιά μες στο σύμπαν. Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως η γη και η σελήνη. Δυο ερωτευμένα αστέρια κάπου στου ουρανού τα άλλη μέρια. Θυμήσου που ήμασταν παιδιά και κάναμε όνειρα πολλά. Κοιτάζοντας τον ουρανό μου πες και σου πα σ' αγαπώ. Κάτω απ' του φεγγαριού το φως, ο κόσμος έμοιαζε μικρός. Για τα μεγάλα σχεδία που καταστρώναμε αγκαλιά. Μεγαλώσαμε πια κι αν αλλάξαν πολλά. Έτσι αγάπη μου εμείς έχουμε μείνει.